Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τα προχώμενα από το παλιό φάλιρο από το σπίτι μου στο Μαρούσι εδώ στο στούντιο, η δρόμη ήταν εντελώς άλλη. Δηλαδή το χάρηκα πάρα πολύ. Μια Αθήνα η οποία έχει αδειάσει από κόσμο. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν σημαίνει ότι υπάρχουν λεφτά ή δεν υπάρχουν λεφτά. Η γνώση είναι ότι έτσι κι αλλιώς ζούμε τις επόμενες ημέρες, θα ζήσουμε μάλλον τις επόμενες ημέρες, μια πολιτική νηνεμία. Που όμως μια νηνεμία που, όπως τα έλεγε ο αείμνηστος Φλωράκης, είναι γαστρωμένη. Είναι σαν ένα ηφαίστειο ότι μονάει κραγή. Γιατί σε 10 μέρες από τώρα, στις 22 του μήνα, η Βουλή θα συζητήσει το πολύ πολύ σοβαρό θέμα της παρακολούθησης των τηλεφώνων του κ. Ανδρουλάκη. Και βεβαίως εκεί πέρα καταλαβαίνετε θα υπάρξουν και συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις και ελπίζω αποκάλυψη κάποιων στοιχείων. Γιατί αμέσως μετά της Παναγιάς περιμένουμε μια ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση από τον κύριο Τσίπρα, μια φουλ επίθεση η οποία θα έχει σαν τελική πρόταση την παρέτηση Μητσοτάκη. Επειδή ο κ. Ανδρουλάκης θα αξιοποιήσει ιδιαίτερα την παρουσία του στο Ευρωκοινοβούλιο, κινητοποιώντας τα ξένα ΜΜΕ, που έχουν δείξει πραγματικά τεράστιο ενδιαφέρον για την παρακολούθηση της ΕΕΠ, των τηλεφώνων του κ. Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, και γιατί από ό,τι μαθαίνω από το ρεπορτάζ, ο Πρωθυπουργός είναι έτοιμο να σηκώσει το γάντι σε όποιον του το πετάξει. Δηλαδή δεν θα λουφάξει, δεν θα του προσπεράσει, αλλά θα υπάρξει απάντηση. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα ζήσουμε πολλά μετά την Παναγία. Κάνουμε λοιπόν τη γιορτέ μας τώρα. Κάνετε τα μπάνια σας όσοι είστε στις παραλίες με την ησυχία σας. Και όταν επιστρέψετε, αρχίζει το σκληρό πολιτικό ροκ. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα. Τι μας περιμένει μετά την Παναγία, μετά τις διακοπές αυτές του τριημέρου, εν πάση περιπτώσει, που θα γυρίσουμε όλοι σιγά σιγά πίσω στις δουλειές μας, στα σπίτια μας, στις κατοικίες μας. Τι μας περιμένει. Το τι μας περιμένει λοιπόν το επόμενο διάστημα, θέλω να το κουβεντιάσω με τους καλεσμένους μας σήμερα, που είναι στο στούντιο ο κ. Ξεκαλάκης, είναι στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα κύριε Ξεκαλάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Σας βλέπω μαύρο-μαύρο, έχετε γίνει από μερικές μέρες. Κάποιοι καταφέραμε να κάνουμε στο και λίγες διακοπές, γιατί 1,6 εκατομμύρια συμπολίτες μας δυστυχώς από τα στοιχεία της ΓΕΣΕΦ δεν μπορούν να κάνουν ούτε μία μέρα. Στο Skype έχουμε την κυρία Βίρνα, την στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα κυρία Βίρνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Δεν σας ακούμε καλά. Ελπίζω να τους ακούσουμε καλύτερα στη διάρκεια της εκπομπής, διότι κάνει διακοπές. Βλέπουμε μόνο το γελαστό σας ωραίο πρόσωπο, αλλά δεν ακούμε τη φωνή σας. Και σε λίγο και έτσι... Τι είπατε? Ναι, πάλι έχει πρόβλημα. Φτιάξτε παρακαλώ το πρόβλημα την κυρία Βίρνα. Και σε λίγο θα συνδεθούμε και μέσω Skype με τον κύριο Παναγιώτη Γουρουμπλή, τον ανεξάρτητο βουλευτή. Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα τις τελευταίες μέρες με την εκπομπή αυτή. Με παίρνουν τηλέφωνο μερικοί και μου λένε: μα γιατί έβγαλες δύο του ΣΥΡΙΖΑ πριν από μερικές μέρες στο στούντιο? Και ήταν μόνη της η κυρία Βιερινοπούλου από τη Νέα Δημοκρατία και ο κ. Καρχημάκης από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά είχα έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μουμουλάκη, και έναν ανεξάρτητο βουλευτή. Τον κύριο Κουρουμπλή. Δεν ήταν δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κουρουμπλής έχει δηλώσει πανελλήμμες ότι έχει ανεξαρτητοποιηθεί, είναι ανεξάρτητος. Άρα τώρα ανακολουθεί τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτά για σαν διευκρινήσεις. Να συγκρίσουμε λοιπόν τις κουβέντες μας, διότι πραγματικά είναι αυτό που έλεγα λίγο πριν. Τι μας περιμένει άραγε μετά την γιορτή της Παναγίας, το 15 Αυγούστου. Κύριε Ξεγαλάκη, τι περιμένετε εσείς σαν ΠΑΣΟΚ από την συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή, από την Εξεταστική Επιτροπή, από την έρευνα που κάνει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για την παρακολούθηση των τηλεφώνων του κυρίου Ανδρουλάκη? Περιμένετε κάτι ουσιαστικό δηλαδή από αυτή την ιστορία? Νομίζω όχι μόνο ο πρόεδρός μας και το κόμμα μας, αλλά σύσσωμο το πολιτικό σύστημα, όλη η ελληνική κοινωνία περιμένουν να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να μπορέσουμε όλοι μας να πάρουμε απαντήσεις γιατί τελικά συνέβη αυτή η παράνομη παρακολούθηση. Όλοι περιμένουμε πραγματικά να ακουστούν πράγματα, αλλά το ερώτημα είναι και αυτό είναι που ζητάμε και προσπαθώ να καταλάβω να δω. Θα υπάρξουν, γιατί για να υπάρξουν αποκαλύψεις του θέματος Ανδρουλάκη, πρέπει να αποκαλυφθούν στοιχεία μέσα από την ΕΕΠ.
Πρέπει να αποκαλυφθούν άνθρωποι. Πρέπει να αποκαλυφθούν ποιοι προκάλεσαν και γιατί προκάλεσαν αυτή την παρακολούθηση. Αυτό ρωτάω, αν μπορούμε να περιμένουμε, θα μάθουμε κάτι ουσιαστικό. Νομίζω ότι η δημοκρατία μας, η οποία υποβαθμίζεται μέρα με τη μέρα μέσα από τέτοιου είδους επιλογές, οι εκπαίδες εκπορεύονται μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου, διαρκώς υποβαθμίζεται. Άρα λοιπόν το έχουμε ανάγκη, το έχει ανάγκη ο κάθε Έλληνας πολίτης, ο οποίος αισθάνεται αυτή τη στιγμή ανασφαλής ως προς την προστασία της ιδιωτικότητάς του. Έχει τεράστια ανάγκη λοιπόν να λάμψει η αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο έχουμε ζητήσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, με τον πλέον θεσμικό τρόπο, όλα τα στοιχεία της παρακολούθησης, ο φάκελος της παρακολούθησης, να πάει εκεί πέρα και αυτή τη φορά οι εμπλεκόμενοι να έρθουν και να πούν την αλήθεια. Γιατί θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες ξανά συζήτησαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και δυστυχώς ο τότε διοικητής δεν είπε την πραγματικότητα, ότι δηλαδή η ΕΕΠ παρακολουθούσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Και βεβαίως για εμάς είναι εξαιρετικά κρίσιμο, επειδή το Predator συνεχίζει να λειτουργεί, είναι ανάμεσά μας που λέμε. Θα πρέπει να δούμε ποιοι στην Ελλάδα έχουν τελικά το Predator και ποιους παρακολουθεί. Γιατί πολύ φοβάμαι δυστυχώς ότι αυτή είναι η αρχή του προβλήματος και στην πορεία θα αποκαλυφθούν πάρα πολλά πράγματα. Άρα έχει βάθος αυτή η ιστορία, η οποία θα τη δούμε μπροστά μας. Προσωπικά, με την εμπειρία τη δημοσιογραφική που έχω, δεν περιμένω πολλά πράγματα να ακουστούν στη Βουλή και στην Εξεταστική Επιτροπή. Όχι γιατί δεν θέλει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης έχει πει ότι όλα στο φως και ότι χρειάζεται, πρέπει να γίνεται, να μάθουμε την αλήθεια κλπ. Εγώ δεν ήξερα τίποτα, γιατί αν ήξερα δεν θα επέτρεπα. Καλά, είναι λίγο οξύμορο βέβαια ο Πρωθυπουργός της χώρας να δηλώνει ότι δεν ξέρει τίποτα, όταν η υφιστάμενή του, ο άμεσος συνεργάτης του και ανιψιός του, ο κ. Δημητριάδης, απεπέμφθη από το Μέγαρο Μαξίμου, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη. Άρα δεδομένα γνώριζε και βεβαίως γνώριζε και ο διοικητής της ΕΕΠ, ο εκλεκτός του κυρίου Μητσοτάκη, τον οποίο θυμίζω ότι τον Αύγουστο του 2019, επειδή δεν είχε τα προσόντα, έφερε άρον τροπολογία για να μπορέσει να τον εγκαταστήσει στη θέση. Άρα λοιπόν γι' αυτό το λόγο θεωρούμε δεδομένο ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήξερε, και αν δεν ήξερε, πραγματικά και πάλι νομίζω ότι δεν μπορεί να σταθεί στη θέση του Πρωθυπουργού της χώρας. Αυτό πρέπει να αποδειχθεί. Δεν ξέρω αν θα αποδειχθεί, γιατί μιλάμε τώρα και για μια υπηρεσία, για μια μυστική υπηρεσία που έχει τους δικούς τους κανόνες, τις δικές της καταστάσεις. Θέλω να πω στην κυρία Χρόνια, την κυρία Βίρνα. Δεν την έχουμε ακόμη την κυρία Βίρνα. Δεν την έχουμε ακόμη. Πώς συνεχίζουμε, ούτε τον κύριο ακόμη. Έχουμε τον κύριο Παναγιώτη, τον κύριο Κουρουμπλή, τον έχουμε τον κύριο. Ναι. Έχουμε την κυρία Βίρνα. Ναι. Μ' ακούει η κυρία Βίρνα τώρα κανονικά, μ' ακούτε. Ωραία, εμείς δεν σας ακούγαμε. Ελπίζω να σας ακούσουμε από εδώ και πέρα. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Θεωρείτε κορυφαίο γεγονός την παρακολούθηση των τηλεφώνων του κυρίου Ανδρουλάκη για την λειτουργία γενικά του πολιτεύματος, ή υπερβάλλουν από την πλευρά του ΠΑΣΟ και έχουν ανεβάσει το θέμα πολύ ψηλά? Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή από την πλευρά του ΠΑΣΟ πραγματικά χρησιμοποιούν αυτό το γεγονός, για το οποίο εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν το έμαθε πριν 15 μέρες που προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να το έμαθε πριν 15 μέρες. Σηκώσει τον ήχο. Πιθανόν να το ήξερε, αλλά για τους δικούς του λόγους ο ίδιος αποφάσισε να το βγάλει στη δεδομένη χρονική στιγμή. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός άμεσα ανέλαβε την όποια ευθύνη αναλογεί, αν αναλογούν ευθύνες. Άκουσα πριν από λίγο τον κύριο Ξεκαλάκη, σωστά το λέω? Ναι, Ξεκαλάκης. Τον κύριο Ξεκαλάκη να λέει περί αποπομπής του κυρίου Δημητριάδη. Ο κύριος Δημητριάδης δεν απεπέμφθη. Ο κύριος Δημητριάδης ανέλαβε την όποια διοικητική ευθύνη είχε και παραιτήθηκε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και επειδή μιλήσατε για δημοκρατία, να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός εξ αρχής δήλωσε ότι στη δημοκρατία δεν πρέπει να υπάρχουν σκιές. Γι' αυτό και άμεσα προχώρησε με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όπου ανακοίνωσε τις τέσσερις αλλαγές. Μία εκ των οποίων, που είναι και πάρα πολύ σημαντική, είναι ότι πλέον θα απαιτούνται δύο εισαγγελείς, έτσι ώστε να γίνεται η όποια τυχόν παρακολούθηση πρέπει να γίνει. Κάτι που, όπως γνωρίζουμε, καταργήθηκε την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ το 2018.
και μιλάμε ότι με τον νόμο με τον 2225 που έγινε το 1994 είναι ένας νόμος που ψηφίστηκε την περίοδο του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, άρα δεν μιλάμε για κάτι το οποίο σήμερα δεν γνωρίζανε ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δύο κόμματα τα οποία έχουν περάσει από κυβερνήσεις, δύο κόμματα τα οποία έχουν και αυτά διορίσει διοικητές στην ΕΕΠ. Έτσι, άρα είναι κάτι το οποίο γνωρίζαμε πάρα ωραία. Πολύ καλά. Βάλτε μια τελεία. Κύριε, ναι, δεν ήθελα να διακόψω γιατί σέβομαι το γεγονός ότι βγαίνει από Skype, αλλά είναι η πρώτη φορά που ακούμε και πραγματικά είναι εξαιρετικά προβληματικό το γεγονός ότι ένας τέλεχος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνητικού κόμματος, λέει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πιστεύει ότι ήξερε πολύ νωρίτερα ότι παρακολουθείτε. Αυτό δεν έχει ακουστεί ξανά μέχρι σήμερα και νομίζω ότι θα πρέπει να το αξιολογήσουν οι τηλεθεατές μας και γενικότερα η ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Και το δεύτερο στοιχείο, το οποίο δείχνει την υποκριτική διάθεση της κυβέρνησης απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, είναι πραγματικά αυτή καθ' αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, σε ένα τόσο ακαθόδες θέμα, θα περίμενε κανείς να ξεκινήσει μια διαβούλευση από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, η οποία είμαι βέβαιος ότι θα κατέληγε σε πολύ πιο αποτελεσματικές προτάσεις, δύο εκ των οποίων, βασικές κατά τη γνώμη μου, είναι να φύγει ξανά από το Πρωθυπουργικό Γραφείο η ΕΕΠ και το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να έχει το δικαίωμα ο παρακολουθούμενος από τη στιγμή όπου δεν προκύπτει κάποιο στοιχείο να ενημερώνεται για τους λόγους που παρακολουθήθηκε και βεβαίως θα το πάω ένα βήμα πιο πέρα, να έχει και τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μηνύσεις, γιατί δεν μπορεί η ΕΕΠ για δήθεν λόγους εθνικού συμφέροντος να έρχεται και να παρακολουθεί τις ζωές μας. Κύριε Ξεκαλάκη, γνωρίζετε κάτι που εμείς όλοι οι άλλοι δεν γνωρίζουμε? Συγγνώμη, παρακαλώ πολύ, σηκώστε τον ήχο στο στούντιο, δεν ακούμε την κυρία. Γνωρίζετε, λέω, κύριε Ξεκαλάκη, κάτι που εμείς δεν γνωρίζουμε? Τι εννοείτε? Σύμφωνα με όσα τοποθετήσετε, φαίνεται να γνωρίζετε κάποια πράγματα που όλοι εμείς οι άλλοι αγνοούμε. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ αυτό που βλέπω καταρχάς, και δυστυχώς μάλλον το Πρωθυπουργικό Γραφείο γνώριζε πολύ περισσότερα από αυτά που δήθεν φαίνεται να παρουσιάζει ότι γνωρίζει. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να προστατευτεί ο Πρωθυπουργός, αλλά ξέρετε, στη συνείδηση του κάθε Έλληνα πολίτη, αυτό που φαίνεται σήμερα είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης παρακολουθούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κύριε Ξεκαλάκη, ειλικρινά θα περίμενα την ίδια δυστυχία να έχετε δείξει αυτή τη στιγμή που μιλάμε και για το ότι ο κύριος Τέλογλου σήμερα κλείθηκε από τον κύριο Νταγιάκο και μίλησε και για παρακολούθηση, χωρίς να θέλω να κάνω συμπληρωτισμούς, του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό αλήθεια. Αν αυτό αποδειχθεί, προφανέστατα είναι πρόβλημα. Αλλά αυτό δεν αναιρεί τις ευθύνες του κυρίου Μητσοτάκη. Η ουσία που σήμερα δείχνεται ως ΠΑΣΟΚ, καλά κάνετε και σωστά, αν θέλετε τη γνώμη μου, για τον αρχηγό σας, τον κύριο Ανδρουλάκη. Για τον κάθε Έλληνα πολίτη το κάνουμε. Αν το κάνατε για τον κάθε Έλληνα πολίτη, τον ήχο να σηκώσουμε. Από τον κύριο Κοντιά, όταν έγιναν αυτές οι καταγγελίες από τον κύριο Κοντιά, όταν έγιναν από τον κύριο Βαλαφαζάνη, όταν έγιναν από τον κύριο Βαρουφάκη, όλοι εσείς στο ΠΑΣΟΚ που ήσασταν. Γιατί τότε βεβαίως αντίστοιχα την ίδια δοκιμασία. Ξέρετε, αρχηγός κόμματος, ξέρετε από πότε έχει να παρακολουθεί? Από τότε δηλαδή, που πρωθυπουργός, από τότε που πρωθυπουργός ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Εγώ σας είπα κάτι και εσείς με πάτε στο 92 και 93 και 94. Τώρα σας λέω για κάτι από που τότε έχει να παρακολουθεί αρχηγός κόμματος. Τι σημασία από έχει το Μέγαρο Μαξίμου? Σας μιλάω για τρεις υπουργούς, βασικούς υπουργούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και το ίδιο το κόμμα παρακολουθούσε τους υπουργούς του. Μιλάμε για τον κύριο Λαφαζάνη, μιλάμε για τον κύριο Κοντζιά, μιλάμε για τον κύριο Βαρουφάκη. Οι ίδιοι βγήκαν και το δήλωσαν. Δηλαδή, ο τότε πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, παρακολουθούσε μην έχοντας εμπιστοσύνη. Όχι, θεωρούμε ότι είναι εξίσου προβληματικό και θεωρούμε ότι τόσο ο κύριος Τσίπρας όσο και ο κύριος Μητσοτάκης είναι δύο περιπτώσεις οι οποίες δεν αξίζουν για τη χώρα μας. Νομίζω η χώρα μας έχει ανάγκη από μια διαφορετική προοπτική, την οποία φέρνει ένα νέο πρόσωπο, ένα φρέσκο πρόσωπο, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης.
Λοιπόν, να περιμένουμε λιγάκι να δούμε και τι θα προκύψει. Γιατί υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα, ξέρετε. Παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση μεταξύ σας, χωρίς να παρεμβώ. Θα έλεγα ότι έχετε και δύο τις απόψεις σας. Να περιμένουμε την εξέλιξη των πραγμάτων στην Εξεταστική και στην Βουλή. Εγώ πραγματικά με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω την κουβέντα, τη συζήτηση που θα γίνει πρώη μέρη σε διάταξη στη Βουλή, 22 του μήνα, για να μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω και να μάθουμε μερικά πράγματα. Πάντως θέλω να πω και ξεκαλά και το εξής, ότι είναι φανερό, το ξαναλέει ο κ. Τσίπρας, ότι είναι ένα γεγονός τόσο σημαντικό που ζητάει ακόμη και την παραίτηση του Πρωθυπουργού. Μέχρι στιγμής ο κ. Ναδουλέξης έχει κάνει ορισμένες κινήσεις, δεν έχει πάει να ενημερωθεί. Γιατί δεν ήθελε να ενημερωθεί σε ένα άλλο επίπεδο. Εδώ δεν είναι μία παρέα η οποία συνέβη κάτι, ναι, και θα πάμε με ένα μήνυμα όπως έστειλε ο κύριος Γεραπετρίτης, θα πάμε να ενημερωθούμε. Ναι. Το κόμμα μας λειτουργεί με θεσμικό τρόπο. Σέβεται τους θεσμούς, σέβεται το πολίτευμα και με αυτόν τον τρόπο, και επειδή πλέον ο Πρωθυπουργός είναι υπόλογος απέναντι σε όλο τον ελληνικό λαό, γι' αυτό και επειδή η δημοκρατία μας είναι αντιπροσωπευτική, θα πρέπει όλα τα στοιχεία να δοθούν αυτό στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Το ερώτημά μου είναι άλλο αυτή τη στιγμή όμως. Συγγνώμη κύριε Χαρδαβέλα, επειδή υπόθηκε κάτι και μίλησε για ένα μήνυμα ο κύριος Τσακαλάκης που έστειλε ο κύριος Γεραπετρίτης, να πούμε ότι δεν είναι έτσι ακριβώς. Υπήρξε τηλέφωνο, δεν υπήρξε απάντηση και προχώρησε σε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. Το να πήγαινε να ενημερωθεί δεν είναι τόσο κακό. Σας εξήγησα ότι εμείς λειτουργούμε θεσμικά. Δεν είναι μία παρέα που τσακώθηκε και πάνε να λύσουν τα προβλήματα. Δεν απορρίπτει κανείς το θεσμικό, ναι, κομμάτι. Και φυσικά να πάμε στην Βουλή. Το απορρίψατε πριν φυσικά, από μία εβδομάδα και περίπου. Και φυσικά να τα συζητήσουμε όλα. Εκεί και πραγματικά. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κύριος Γεραπετρίτης, γιατί δεν είπε ότι παρακολουθεί τον Νίκο Ανδρουλάκης. Ο διοικητής ΣΕΠ, γιατί δεν είπε ότι παρακολουθεί τον Νίκο Ανδρουλάκης. Και έπρεπε η ΑΔΑΕ να έρθει να το πει. Εκ των υστέρων. Μιλάτε τώρα. Μιλάτε για τώρα, για πριν, για πότε. Γιατί η Βουλή έκλεισε πριν μια εβδομάδα. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας συνεδρίασε. Πότε συνεδρίασε τελευταία φορά. Συνεδρίασε. Πότε. Πριν από περίπου μια εβδομάδα. Πολύ πριν. Συνεδρίασε πολύ πριν. Και εκεί πέρα εκλήθη ο διοικητής της ΕΥΠ. Ο εκλεκτός του κυρίου Μητσοτάκη. Θέμα. Δεν κλείθηκε αυτό το θέμα. Δεν τα ξέρετε τώρα, καλά. Να, σας να ενημερωθείτε και να ξαναρθείτε. Και σοβαρά μιλάτε. Όλοι οι διοικητές της ΕΥΠ από πού διορίζονται. Από πού διορίζονται. Όλοι μέχρι σήμερα. Ξεχάσατε ποιοι διορίστηκαν. Να ξεκινήσω από την περίοδο του Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι σήμερα. Συζητήστε από ποιον έχουν διοριστεί. Τι να συζητήσω ποιον θέλω. Ο κύριο Ρουμπάτη, ποιος τον διόρισε. Ο κύριο Τσίπρα τον διόρισε. Ακούστε λίγο, μετά από πάρα πολλές δεκαετίες η κυβέρνηση επέλεξε, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να βρίσκεται η ΕΥΠ σε μια λογική υπερσυγκεντρωτικού κράτους που επιλέγει στο Πρωθυπουργικό γραφείο. Κυρία Βίρνα, μην μιλάτε πάνω του. Κυρία Βίρνα, συγγνώμη, μην μιλάτε πάνω του, γιατί έτσι δεν ακούστε. Λέω λοιπόν ότι ήταν επιλογή του Πρωθυπουργού, είναι από τις πρώτες κινήσεις που έκανε όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση του τόπου, να πάρει την ΕΥΠ στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δεύτερη κίνηση που έκανε τον Αύγουστο του 19 ήταν να διορίσει διοικητή κατόπιν τροπολογίας, επειδή δεν είχε τα προσόντα ο εκλεκτός του. Και άρα λοιπόν για όλα αυτά η ευθύνη, η ευθύνη είναι στον Πρωθυπουργό. Ορίστε κυρία Βίρνα, τώρα. Η ευθύνη είναι. Κύριε Ξεκαλάκη, απαντήστε μου σε αυτό. Τι να σας απαντήσω. Αυτό που σας ρωτάω. Τους προηγούμενους 7 διοικητές της ΕΥΠ, ποιος τους έχει διορίσει. Δεν υπάγονται στο Πρωθυπουργικό γραφείο. Είναι η πρώτη φορά με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έρχεται και πλέον συζητάμε να διορίζεται ο διοικητής της ΕΥΠ και μέσα από την Επιτροπή και από την Βουλή. Είναι η πρώτη φορά. Και είναι μια πρόταση που την έφερε ο Πρωθυπουργός. Μέχρι και πριν. Αφού παρακολούθησε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Από πού διορίζονταν οι διοικητές? Αφού παρακολούθησε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μα δεν μου απαντάτε. Σας απαντάω. Ο κύριος Σιμίτης πότε διόρισε? Σας απαντάω. Ποιος διόρισε την περίοδο του Σιμίτη? Δεν θυμάμαι την περίοδο του κυρίου Σιμίτη να παρακολουθείτε κάποιος πολιτικός αντίπαλος.
Τι σημασία έχει, ποιος διόρισε διοικητή, σας ρωτάω. Δεν θυμάμαι κάποιος πολιτικός αντίπαλος να διαπιστώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και απαντάτε σε άλλο θέμα. Σας απαντάω σε μια πραγματικότητα. Τον κύριο Ρουμπάτη, ποιος τον διόρισε. Σας απαντάω σε μια πραγματικότητα. Τον κύριο Ρουμπάτη, ποιος τον διόρισε, η Βουλή. Σας απαντάω σε μια πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δεδομένο. Υπάρχει παρακολούθηση. Μέχρι σήμερα που ήρθε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ναι, όλοι οι διοικητές της ΟΗΠ ήταν με πρόταση του εκάστοτε πρωθυπουργού. Ναι. Πώς ήταν. Και σας απαντάω λοιπόν, σας απαντάω ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου θα μπορούσε να εκλείψει σήμερα και να προχωρούσε ο πρωθυπουργός, αν το ήθελε, σε διαβούλευση για μείζωνα θέματα. Και σας είπα ένα κρίσιμο θέμα. Το κρίσιμο θέμα είναι το δικαίωμα του παρακολουθούμενου όταν διαπιστώνεται ότι δεν τίθεται κάποιο θέμα εθνικού συμφέροντος για το οποίο παρακολουθήθηκε, να μαθαίνει για την παρακολούθησή του, να παίρνει το φάκελο και να έχει βέβαια και το δικαίωμα να προβαίνει σε μηνύσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι εν έτη 2022 δεν μπορούμε να ζούμε σαν την ταινία «Οι ζωές των άλλων». Δεν έχει το δικαίωμα κανείς να παρακολουθεί τους Έλληνες πολίτες. Φυσικά και δεν έχει κανένας αυτό το δικαίωμα. Αυτό κάνατε όμως. Και μάλιστα στον τρίτο διδάξιο. Θα περιμένουμε τι θα προκύψει μετά τις 22 Αυγούστου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και αυτό να το μάθει όλος ο ελληνικός λαός. Και πολύ σωστά, όχι μόνο ο κύριος Ανδρουλάκης. Οφείλει όλος ο ελληνικός λαός να μάθει τι έχει συμβεί. Για πέστε μου, κύριε Ξεχαλάκη, κάτι άλλο. Δεν πρόλαβα να σας ρωτήσω, γιατί έχετε ανοίξει ένα διάλογο μεταξύ σας και είναι ζωντανός και εγώ το αφήνω να εξελιχθεί. Είναι σε κόσμια επίπεδα, νομίζω, άρα μπορεί να καταλάβει και ο κόσμος. Τελικά το ΠΑΣΟΚ θα φτάσει στο σημείο να ζητήσει και το ΠΑΣΟΚ να συμμαχίσει με τον ΣΥΡΙΖΑ στο αίτημα να παραιτηθεί ο κ. Μητσοτάκη το θέμα αυτό. Εκεί θα είναι το Κοιτάξτε, τελικό καταρχάς, αποτέλεσμα. Δεν τίθεται θέμα καμίας συμμαχίας. Νομίζω ότι συζητάμε το αυτονόητο. Δηλαδή, είτε ο κ. Μητσοτάκης δεν εγνώριζε τι ποιεί η δεξιά και η αριστερή του, αναφέρομαι δηλαδή στον κ. Δημητριάδη και στον διοικητή της ΕΥΠ, οπότε κρίνεται ανεπαρκής ως πρωθυπουργός, άρα πρέπει να παραιτηθεί, είτε εγνώριζε και τότε προφανέστατα δεν μπορεί να είναι λειτουργός της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η τελική σας αίσθηση δηλαδή είναι αυτό που ζητάει και ο Τσίπρας, παραίτηση Μητσοτάκη. Όχι, δεν είναι θέμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα προκύψει και από την έρευνα ξεκάθαρα και νομίζω ότι πλέον θα είναι απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας για να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε μια προτέρα κατάσταση κανονικότητας της ελληνικής δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή δεν πλήττεται ένα κόμμα. Αυτή τη στιγμή πλήττεται η δημοκρατία μας. Ναι. Κύριε Βίρνα, έχει πει ο Πρωθυπουργός όλα στο φως και το λέει και το ξαναλέει και εμφανίζεται έτοιμος να κάνει ό,τι μπορεί περισσότερο για να μάθουμε τι έγινε. Το ερώτημα είναι όμως πώς και με ποιο τρόπο θα έρθει και από ποιους στο φως θα φωτιστεί αυτή η ιστορία. Εδώ πέρα πρέπει να πούμε, στα βαθιά νερά της ΕΥΠ, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Γιατί τα βασικά ερωτήματα είναι, εάν υπήρξε εντολή παρακολούθησης από ποιο κέντρο, ποιοι το κάναν και γιατί το κάνανε. Είναι τρία βασικά ερωτήματα που για να απαντηθούν, και τότε θα πούμε ότι πραγματικά χύθηκε πλήρες φως στην υπόθεση, πρέπει να μπούμε βαθιά στη λειτουργία της ΕΥΠ. Πιστεύετε ότι θα γίνει αυτό? Κοιτάξτε, στόχος της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι να μπορέσει να χυθεί άπλετο φως στο τι ακριβώς έχει συμβεί. Και αυτό να γίνει γνωστό σε όλο τον ελληνικό λαό. Φυσικά, μιλάμε για μια υπηρεσία η οποία, ξέρετε κάτι, χρήζει μιας ιδιαίτερης μεταχείρισης. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τα θέματα εθνικής ασφάλειας και άλλα πράγματα που διαχειρίζεται αυτή η υπηρεσία. Δεν είναι τόσο απλά, τόσο απλό το θέμα. Το ξέρω. Και πρέπει να πάμε με προσεκτικά βήματα. Θα δούμε λοιπόν στις 22 του μηνός πού θα συνέλθει η Επιτροπή Διαφάνειας και όπου έχουν δοθεί εντολές να υπάρξει άπλετο φως σε ό,τι έχει συμβεί, πώς ακριβώς
τι ακριβώς ενημέρωση θα έχουμε. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει όλη την καλή διάθεση, είναι έτοιμος να πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό, όπως το έκανε αμέσως από την πρώτη στιγμή που έγινε αυτό το θέμα γνωστό. Πρέπει όμως να πω ότι οι δηλώσεις σαν αυτές που έκανε ο κύριος Τσίπρας σήμερα στην εφημερίδα Συντακτών για να μιλάει για Χούντα στο Μαξίμου, ξέρετε, είναι και κάποια πράγματα τα οποία ξεπερνάνε οι λέξεις αυτές πάρα πολλά. Γιατί μιλάμε Χούντα, ποια Χούντα. Είμαστε στο 2022 και νομίζω ότι οι θεσμοί και η πολιτιακή κατάσταση της χώρας μας έχει ξεκαθαριστεί από το 1974. Άρα είναι ένα μεγάλο ατόπιμα να χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους εκφράσεις. Για πέστε μου και Ξηγαλάκη, το ερώτημα που έκανε και στη κυρία Βίρνα πριν από λίγο. Άραγε, πώς και με ποιες μεθόδους θα μάθουμε αυτή την αλήθεια, αυτό το φως που ζητάει ο κ. Μητσοτάκης. Διότι εκεί πέρα πραγματικά πρέπει να πούμε αυτό που είπα πριν από λίγο στα βαθιά νερά της ΕΙΠ, να μάθουμε ανθρώπους, να μάθουμε πώς λειτουργεί όλη αυτή η υπηρεσία, τι μυστικά κρύβει κλπ. Θα φτάσουμε, θα πρέπει να γίνει αυτό. Ξέρετε, καταρχάς ακούγεται λίγο ως ανέκδοτο ότι ο κύριος Μητσοτάκης αναζητά την αλήθεια και να χυθεί απλά το φως στην υπόθεση. Γιατί αν δούμε την εξέλιξη της υπόθεσης, όταν πρωτοξεκίνησε, διαστόματος κυβερνητικού εκπροσώπου, επιχειρήθηκε η υποβάθμιση του θέματος. Εξ αρχής τοποθετήθηκε η κυβέρνηση ότι είναι ένα θέμα που αφορά τη δικαστική εξουσία και εκεί πέρα πρέπει να λυθεί. Και στην πορεία του χρόνου διαπιστώνεται ότι είναι ένα βαθιά πολιτικό θέμα, ένα βαθιά θεσμικό θέμα, ότι υπάρχει ένα παρακράτος εν έτη 2022 στην Ελλάδα. Και ξέρετε κάτι, δεν το λέμε μόνο εμείς. Δεν το λένε μόνο οι Έλληνες πολίτες. Έχουμε διασυρθεί παγκοσμίως. Διαβάστε τον Guardian, διαβάστε τη Le Monde, διαβάστε την Washington Post που από ό,τι μαθαίνουμε στέλνει και δημοσιογράφους στην Αθήνα. Η Washington Post, θυμίζω, είναι η εφημερίδα η οποία ανέδειξε και αποκάλυψε το Watergate. Αναφέρονται όλοι, και όχι μόνο αυτοί, η La Repubblica, αναφέρονται σε ελληνικό Watergate και μιλάνε με τα πιο σκληρά λόγια για τη σημερινή κυβέρνηση και ιδιαίτερα τον Πρωθυπουργό. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα θέμα το οποίο παίρνει διεθνείς προεκτάσεις, και παίρνει διεθνείς προεκτάσεις γιατί επιχειρήθηκε και έγινε παρακολούθηση ενός Ευρωβουλευτή. Και ξέρετε, οι Ευρωβουλοί δεν παίζουνε. Γι' αυτό το λόγο μπόρεσε να αποκαλυφθεί και το γεγονός της παρακολούθησης. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Ευτυχώς που ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν Ευρωβουλευτής και υπήρχαν οι μηχανισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να αποκαλυφθεί το τι συμβαίνει στην Ελλάδα εν έτη 2022. Λοιπόν. Μόλις περιγράψατε πριν από λίγο το πώς εξωγενείς παράγοντες αυτή τη στιγμή παρεμβαίνουν στα εσωτερικά της χώρας και πάνε να διαμορφώσουν μια κατάσταση. Η ΕΕΠ δεν είναι εξωγενής παράγοντας. Δεν μιλάω και με καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι λέω. Υπάρχει, ξέρετε, και ελεύθερη και ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Δεν λειτουργούν όλοι όπως στην Ελλάδα. Όλα αυτά που είπατε πριν από λίγο. Περιγράψατε πάρα πολύ καλά ακριβώς αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Άρα να περιμένουμε μετά στις 22 να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είναι και ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, στην παρέα μας, να κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό, αλλά και άλλα θέματα. Δεν θα μείνουμε μόνο στο θέμα αυτό της παρακολούθησης από την ΕΕΠ. Θα πάμε λίγο και στην οικονομία μετά. Θα πάμε μετά και λίγο στην ελληνική κοινωνία που υποφέρει. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Είμαστε πάλι κοντά σας, φίλες και φίλοι, και τώρα στην παρέα μας προστίθεται και ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, μέσω Skype. Καλησπέρα, κύριε Κουρουμπλή. Στους την κυρία και στον κύριο που είμαστε στο πάνελ. Μάλιστα. Και στους τηλεθεατές μας. Κύριε Χαρδαντέλα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνελήφθη με τη δύο λεφτά, δύο λεφτά κύριε Κουρουμπλή, πριν ξεκινήσετε να μας λέτε ό,τι θέλετε να μας πείτε, θέλω να ξεκαθαρίσουμε ένα γεγονός, γιατί είναι προσωπικό το θέμα αυτό. Ποιο είναι?
Σας είχα φωνάξει πριν από περίπου 10 μέρες εδώ στην εκπομπή μαζί με την κυρία από τη Νέα Δημοκρατία, την κυρία Βγερινοπούλου, τον κύριο Καρχημάκη και τον κύριο Μουλάκη και εσάς. Από εκείνη την ημέρα πολλοί τηλεθεατές διαμαρτύρονται διότι λέει κάλεσα δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ενώ ήταν μία η κυρία από τη Νέα Δημοκρατία και ο Καρχημάκης. Τελικά θέλω να μου πείτε, είστε ανεξάρτητος βουλευτής ή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ? Αυτή είμαι. Στη Βουλή αυτή τη στιγμή είμαι ανεξάρτητος βουλευτής. Ανεξάρτητος. Εγώ σας κάλεσα εδώ σαν ανεξάρτητο βουλευτή. Το ποια είναι η σχέση μου με το κόμμα που ήμουνα θέλει αυτή τη στιγμή ρόλο να κρίνεται αν είμαι είμαστε δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ είμαι ανεξάρτητος βουλευτής. Στη Βουλή καταγράφουμε ως ανεξάρτητος βουλευτής. Άρα μιλάμε με τον ανεξάρτητο βουλευτή κύριο Κουρούμπη. Ακριβώς. Μπράβο. Πάμε τώρα που σας λοιπόν, θέλετε να πείτε. Ναι. Λέω λοιπόν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνελήφθη με τη γίδα στην πλάτη που λένε στο χωριό μου. Διότι η όλη αυτή η ιστορία ξεσκεπάζει ένα μητσοτακικό παρακράτος για δεύτερη φορά. Πρώτη φορά αναφέρθηκε και στην εκπομπή σας την εποχή του αείμνης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη όταν συνελήφθη ο κύριος Μαυρίκης για λογαριασμό του τότε πρωθυπουργού να παρακολουθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Παρακολουθείται ένα θεσμικό πρόσωπο. Ανεξάρτητα ποιος είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι ο αρχηγός του τρίτου κόμματος. Να προσθέσουμε, κύριε Κουρούμπη, για να είμαστε δίκαιοι, να προσθέσουμε και την υπόθεση Τόμπρα επί Πασόκ, επί της πρώτης κυβέρνησης του Πασόκ, όταν ήταν ο Τόμπρας, ο αείμνησος μάλλον Τόμπρας, στον ΟΤΕ και είχαμε τότε ένα άλλο σκάνδαλο παρακολούθησης μέσω ΟΤΕ και αν υπήρχε τέτοιο σκάνδαλο, κύριε, θα έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, δεν θα άφηνε χιλιοστό ευθύνης αν υπήρχε και δεν έκανε τότε και εξεταστική επιτροπή. Αφήστε τα αυτά τώρα. Τώρα εδώ να συζητήσουμε το σημερινό θέμα. Έστω και αν αυτά εσείς βάλετε θέμα όμως, Μαυρίκη. Εσείς βάλετε θέμα, Μαυρίκη. Μα λέω... το Μαυρίκη είναι γνωστό τι. Ωραία, και λέω υπήρχε ένα άλλο θέμα πιο παλιά. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Αν πάμε στο σήμερα. Πάμε στο σήμερα, λοιπόν. Κοιτάξτε, όπως σήμερα επιχειρείται ένας αντιπερισπασμός με τις καταθέσεις του γνωστού δημοσιογράφου, του κυρίου Τελογλού. Λοιπόν, αυτός είναι ένας αντιπερισπασμός. Θα γινόταν κάτι τέτοιο και θα έμενε η Νέα Δημοκρατία και η δεξιά σε ησυχία τότε. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Εδώ λοιπόν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Και το ερώτημα το αδύρυτο είναι το πρώτο. Σε ποιον ανήκει η υπηρεσία αυτή? Στον κύριο Μητσοτάκη? Και γιατί ο κύριος Ιεραπετρίτης εμφανίστηκε? Είναι εκπρόσωπος, εκπροσωπεί την ο κύριος Ιεραπετρίτης? Είναι ερωτήματα κρίσιμα. Από εκεί και πέρα. Αυτοί που δώσαν την εντολή εδώ στην Ελλάδα, η κυρία Ισαγγελέα, να παρακολουθήσουν, ήξερε ότι παρακολουθούν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μήπως παραπλανήθηκε, τους έδωσαν άλλο τηλέφωνο, τους είπαν ότι δεν τους είπαν την αλήθεια. Γιατί είναι δυνατόν να δοθεί από Έλληνα λειτουργό η άδεια να παρακολουθεί ένα πρόσωπο αυτού του επίπεδου? Λοιπόν, λέω το εξής τώρα. Κύριε Κουρουμπλή, το ερώτημα που έχω βάλει, ακούστε με, το ερώτημα που έχω βάλει πριν από λίγο από εσάς, όταν ξεκίναγαμε τους δύο μιλητές, είναι εάν θα μπορέσουμε να μάθουμε την αλήθεια στην ιστορία αυτή, να χυθεί φως όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός. Η υπόθεση αυτή έχει ανοίξει, κύριε Χαρδαβέλα. Έχει ουρές πολλές. Όταν θα καταλάβει ο ελληνικός λαός τις ουρές, εγώ τώρα ως βουλευτής, ειλικρινά και το λέω δημόσια, και απαιτώ από τον πρόεδρο της Βουλής να με διαβεβαιώσει αν παρακολουθεί το τηλέφωνο μου λόγι. Κύριε Κουρουμπλή. Όχι, με μην κύριε διακόψετε. Δεν θα γίνει κουβέντα. Θα σας δώσω το λόγο αμέσως μετά, κυρία Βίρνα. Ορίστε, κύριε Κουρουμπλή. Ναι, πέστε μου, κύριε Κουρουμπλή, ολοκληρώστε. Λοιπόν, λέω εγώ λοιπόν ότι εδώ υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα. Λέει ο Πρωθυπουργός, ακούστε κύριε Χαρδαβέλα, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Λέει ο Πρωθυπουργός δεν εγνώριζε. Αν δεν εγνώριζε, είναι ανίκανος να είναι Πρωθυπουργός της χώρας. Αν εγνώριζε,
Μάλιστα. Αυτά είναι επιχειρήματα που έχουμε ακούσει. Κυρία Βίρνα, ορίστε τώρα, τι απαντάτε. Θέλω να πω, γιατί ο κύριος Κουρουμπλής δεν είναι πολιτικός σήμερα. Είναι ένας πολιτικός με μία πορεία και μία διαδρομή, όπου και την περίοδο του Παπανδρέου έζησε το γεγονός που περιγράψατε με τον κύριο Τόμπρα, και στη συνέχεια το 2015 με 19 ήταν υπουργός στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και ειλικρινά, εγώ ρωτώ, την περίοδο που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούσε, σύμφωνα με τις δηλώσεις, τον κύριο Λαβαζάνη, τον κύριο Κοτζιά και τον κύριο Βαρβάκη, παρακολουθούσε και εσάς, κύριε Κουρουμπλή? Και αν σας παρακολουθούσε ή αν παρακολουθούσε τους συναδέλφους σας, ποια ευαισθησία δείξατε? Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη εκείνη την περίοδο? Δεν υπήρχε κανένας λόγος να παρακολουθείτε κανένα πρόσωπο. Διαψεύδετε τρεις υπουργούς σας. Κυρία Βίρνα, ένα λεπτό να απαντήσει. Βάλετε ένα ερώτημα, αφήστε να απαντήσει. Ορίστε, κύριε Κουρουμπλή. Αυτά είναι αστεία. Και είναι αστεία την περισπασμή να τους επικαλείστε εσείς. Τώρα μιλάμε για ένα κορυφαίο γεγονός. Κρίσιμο γεγονός. Που απειλεί τη δημοκρατία. Τρεις υπουργοί να παρακολουθεί ο πρωθυπουργός. Γιατί ποιος σας είπε ότι γινόταν αυτό? Επειδή είπε κάποιος μια δήλωση, και εγώ σας λέω άρα τώρα. Και εγώ σας άρα λέω τώρα. Ακούστε, γιατί δεν μην μιλάτε, γιατί δεν μας ακούει ο κόσμος. Κυρία Βίρνα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μας ακούει ο κόσμος. Αφήστε να ολοκληρώνει ο καθένας. Ακούστε, κύριε Κουρουμπλή. Αφήστε ένα ερώτημα, κύριε Χαρδαδέλα. Ναι, αλλά αν παρακολουθείτε το τηλέφωνο οποιοδήποτε σημερινού βουλευτή της χώρας, ποιος θα μας το διαβεβαιώσει αυτό? Γιατί δεν θέλετε το ίδιο ερώτημα την περίοδο 15-19 λοιπόν, που ήσασταν υπουργός? Εγώ γιατί σας δεν ρωτώ βάλετε τώρα, το ίδιο ερώτημα? Τώρα με αυτό πείτε θα ξεπλύνετε αυτόν τον οχετό του παρακράτους, με αυτό το επιχείρημα του παρακράτους. Δεν είναι παρακράτος. Βάλτε μία τελεία. Είναι παρακράτος γιατί όταν παρακολουθείς έναν άνθρωπο αυτού του επίπεδου, τον παρακολουθείς για να τον εκβιάσει. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα λεπτό. Βάλτε μία τελεία σε αυτά που λέτε. Δεν ακούω σε καταρχήν που μιλάτε κυρία μαζί. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα στον κύριο Ξεκαλάκη, ο οποίος παρακολουθεί τόση ώρα σχεδόν ευρώντητος τα πράγματα. Εντάξει, σέβομαι το γεγονός ότι είναι και από απόσταση. Είναι και με Skype κλπ. Κύριε Ξεκαλάκη, για να μάθουμε την αλήθεια, έλεγα λίγο πριν, πρέπει να πούμε βαθιά στη λειτουργία της ΕΙΠ. Έψαχα ότι το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των μυστικών υπηρεσιών δεν επιτρέπει να παρουσιαστούν για λόγους εθνικής ασφάλειας οι λόγοι που έκαναν επιβεβλημένη την παρακολούθηση ή λεπτομέρειες για τη λειτουργία της ΕΙΠ. Δηλαδή υπάρχει ένα θεσμικό, ένα νομικό πλαίσιο, το οποίο λέει, ξέρεις κάτι, δεν θα μάθουμε τι και πώς λειτουργεί η ΕΙΠ στις παρακολουθήσεις, είτε τηλεφώνων, είτε διαζώσεις. Δεν θα μάθουμε τα μυστικά της λειτουργίας, διότι το λέει και η λέξη, είναι μυστική υπηρεσία. Άρα λοιπόν εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι και πάλι και θέλω να μου πείτε την άποψή σας, δεν μπορεί να ξέρετε. Εάν πράγματι όταν φτάσει το θέμα στη Βουλή θα μπούμε γιατί για να μάθουμε ποιος, τι, γιατί πρέπει να μπούμε βαθιά μες στην ΕΙΠ. Δεν γίνεται διαφορετικά, έτσι περί διαγραμμάτων να μιλάμε. Άρα λοιπόν πώς μπορεί να γίνει αυτό όταν υπάρχει αυτό το νομικό πλαίσιο και που απαγορεύει να λέμε μυστικά της μυστικής υπηρεσίας? Κοιτάξτε, καταρχάς θυμίζω ότι τις προηγούμενες μέρες ακούστηκαν διάφορες φεδρότητες, θα μου επιτρέψετε ναι, να σας χαρακτηρίσω. Μην πούμε. Ότι τη μία ναι, μιλάει με Αρμενία, με την άλλη το ζήτησαν οι Ουκρανοί. Δηλαδή, δεν μιλάμε για αυτά. Έχουμε διαπομπευτεί διεθνώς ναι, με όλες αυτές τις πρακτικές τις οποίες έχει ακολουθήσει η σημερινή κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα στο ερώτημά σας, νομίζω ότι είναι πλέον απέτηση του ελληνικού λαού. Δεν έγινε μια τυχαία παρακολούθηση. Παρακολουθήθηκε ο αρχηγός του τρίτου τη τάξη κοινοβουλευτικού κόμματος. Ενός κόμματος το οποίο παίρνει διερευνητική εντολή. Ενός κόμματος το οποίο αναμένεται να επηρεάσει τις μετεκλογικές εξελίξεις. Και μάλιστα σε ποια περίοδο παρακολουθήθηκε? Παρακολουθήθηκε την περίοδο όπου εκκινούσαν οι διαδικασίες εκλογής
νέου αρχηγού στο ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί να παραβλέπουμε το γεγονός της χρονικής συγκυρίας και των γεγονότων που τότε συντελούντο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι από μόνη της αυτή η κατάσταση απαιτεί να μπούμε στα άδυτα και νομίζω ότι το ελληνικό κοινοβούλιο διά της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και μέσα από την Εξεταστική Επιτροπή η οποία στη συνέχεια θα διενεργηθεί έχει τη δυνατότητα γιατί είναι ειδικά η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μια επιτροπή όπου υπάρχει ισόβια εμπιστευτικότητα αυτών που συμμετέχουν να λάβει όλα τα στοιχεία για να μπορέσει να φωτίσει αυτή την υπόθεση. Γιατί σας λέω και πάλι, αυτή τη στιγμή όλοι, όπως είπε και ο κύριος Κουρουμπλής, αισθανόμαστε εκτεθειμένοι. Αισθανόμαστε ότι είναι επισφαλής η ιδιωτικότητά μας. Όχι μόνο εμείς, ο κάθε Έλληνας πολίτης. Και αυτό το παρακρατικό απόστημα πρέπει να σπάσει και γι' αυτό πρέπει να συμβάλλουν όλα τα πολιτικά κόμματα, όλα τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν είναι υπόθεση του ΠΑΣΟΚ, είναι υπόθεση όλων των βουλευτών. Σήμερα είναι ένας πολιτικός αντίπαλος που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Αύριο μπορεί να είναι, αν όχι και σήμερα, από κάποιο άλλο πολιτικό κόμμα. Μεθαύριο μπορεί να είναι ένας ισοκομματικός αντίπαλος. Δημοσιογράφοι είδαμε ότι ήταν. Ένας δικαστικός λειτουργός, επιχειρηματίες, το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Και πριν θέλω να ρωτήσω το εξής, ότι παίρνονται άμεσα κάποια μέτρα, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ των οποίων είναι να τοποθετηθεί και δεύτερος εισαγγελέας στην ΑΕΠ. Να δοθεί, να δίνει εξηγήσεις η ΑΕΠ στην Επιτροπή της Βουλής, στην ίδια τη Βουλή δηλαδή. Νομίζετε ότι είναι θέμα προσώπων οι αλλαγές στην ΑΕΠ ή είναι θέμα ουσιαστικών αλλαγών στη δομή αυτής της υπηρεσίας? Είναι θέμα ουσιαστικών αλλαγών σε αυτή την υπηρεσία, κάτι που ίδιος ο Πρωθυπουργός τόνισε και γι' αυτό προχώρησε και στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι ο δεύτερος εισαγγελέας, ο εισαγγελέας εφετών, υπήρχε και καταργήθηκε το 2018 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε και σε αυτό σήμερα να μας απαντήσει λοιπόν η κυβέρνηση, ο κύριος Τσίπρας, γιατί κατήργησε το δεύτερο εισαγγελέα. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε, προϋπήρχε αυτό το πράγμα. Απλώς αποφάσισε να το καταργήσει. Εγώ πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να περιμένουμε και πραγματικά να ζητήσουμε να βγει όλη η αλήθεια στο φως, γιατί αυτό το χρειάζεται ο ελληνικός λαός. Πρέπει ο ελληνικός λαός να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί έπρεπε να παρακολουθείτε, αν παρακολουθείτε ο κύριος Ανδρουλάκης. Αφού έγιναν λοιπόν όλα αυτά, να μάθουμε γιατί συνέβη αυτό. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι έτοιμος να μας πει αν παρακολουθεί το. Πολύ σωστά αναφέρατε πριν από λίγο, κύριε Χαρδαβέλα, ότι και διαβάσατε ότι το θέμα της ΑΕΠ είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, μια ιδιαίτερη υπηρεσία. Και δεν είναι εύκολο να μπούμε στα άδυτα και να μάθουμε τα πάντα. Θα πρέπει λοιπόν, αν κάποια στιγμή ο κύριος Ανδρουλάκης μάθει κάτι, θα βγει ο ίδιος να μας πει γιατί ακριβώς έχει συμβεί. Κύριε Κουρουμπλή. Κύριε Χαρδαβέλα, μισό λεπτό μόνο, ναι, γιατί ακούστηκε μια ανακρίβεια. Κυρία Βρίνα, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακολουθεί το. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τι συζητάμε τώρα? Παρακολουθεί το. Παρακολουθεί το. Επειδή λέτε αν παρακολουθεί το. Όχι, αν το είπα το, αν το ανερώ, παρακολουθεί το. Σύμφωνα με όσα έχουν υποθεί. Απλώς εγώ περιμένω και από τον κύριο Ανδρουλάκη, μόλις μάθουμε την πραγματικότητα, γιατί υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα, θα βγει πιθανόν και ο ίδιος να μας πει γιατί τον παρακολουθούσα. Κύριε Κουρουμπλή, να ρωτήσω το εξής, επειδή είναι φανερό ότι αυτή η υπόθεση, όπως λέγατε και εσείς, έχει ουρές. Άρα λοιπόν θα τραβήξει σε μάκρος. Έχουμε και τη Βουλή που θα σωληθεί στις 22, έχουμε την Εξεταστική Επιτροπή, έχουμε την έρευνα του εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Άρα λοιπόν θα κρατήσει αυτή η ιστορία και θα φτάνουμε σιγά σιγά και στις εκλογές και πιθανόν θα είναι ένα εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουν τα κόμματα, τα αντιπολιτευτικά, για να χτυπήσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ποιος τελικά πιστεύετε τελικά ότι θα βγει κερδισμένος ή χαμένος από την υπόθεση αυτή πολιτικά? Ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Τσίπρας, ο κ. Ανδρουλάκης? Πού θα καταείστε, έμπειρος άνθρωπος? Κοιτάξτε, εάν αυτή η υπόθεση δεν ξεκαθαριστεί, χαμένη θα είναι η δημοκρατία μας. Ο κ. Μητσοτάκης είναι σήμερα πρωθυπουργός, αύριο θα είναι ο Τσίπρας, μεθαύριο θα είναι ο Ανδρουλάκης. Δεν ξέρω, κάποιοι άνθρωποι
θα κυβερνούν κάθε φορά αυτόν τον τόπο. Αυτό είναι πλήγμα για τη δημοκρατία μας και μας γυρίζει πάρα πολύ πίσω. Όμως εδώ καλούμεθα, κύριε Καρδαβέλα, να αποφλοιώσουμε ζητήματα κρίσιμα. Mm-hmm. Αυτό το λογισμικό καταρχάς το έχει το δημόσιο. Αυτό το λογισμικό το έχει και ιδιώτης. Ακούγονται διάφορα στη ρούγα. Αυτό το μηχάνημα, το Predator εννοείται, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το μηχάνημα. Διότι μου έλεγε εξειδικευμένος άνθρωπος αυτά τα ζητήματα. Είναι αυτή τη στιγμή μέσα από το router σου, με αυτά τα συστήματα μπορούν να μπουν μέσα στο προφίλ σου και να σου βάλουν ακόμα και για φωτογραφίες, για παιδεραστίες. Καταλαβαίνετε για τι πράγματα μιλάμε. Και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι αμήχανη να μας πει ότι μας προστατεύει από τέτοιου είδους επικίνδυνες ατραπούς. Είναι σοβαρά τα ζητήματα. Δεν είναι απλώς να κάνουμε μια κοκορομαχία. Γιατί σήμερα μπορεί να είναι εκτεθειμένη η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να θέλει και η κυρία συνάδελφος να τον υπερασπίζεται. Αύριο μπορεί να είναι μια κυβέρνηση. Σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να έχουμε κοινό τόπο. Λοιπόν, για να βοηθήσω την κουβέντα λιγάκι, να σας πω από το ρεπορτάζ που κάναμε στην Αγία Παρασκευή, όπου στεγάζεται και η ΕΕΠ, υπάρχει μια υπηρεσία για την εισαγωγικά προώθηση τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Το ερώτημα είναι μήπως εκεί στεγάζεται αυτό το λογισμικό, όπου η κυβέρνηση λέει ότι δεν το έχω. Ποιος το έχει, κύριε Καρδαβέλα? Ποιος το έχει? Αν το έχει άλλος και δεν το έχει η κυβέρνηση, λειτουργεί παρακράτος με ευθύνη της κυβέρνησης. Τι να λέμε δηλαδή, τι κάνει νιάου νιάου τα κεραμίδια? Το θέμα είναι πώς ελέγχεται αυτό, αν μπορεί κανείς να δει, να ελέγξει αν υπάρχει το Predator μέσα στην ΕΕΠ της Αγίας Παρασκευής. Αυτά θα φανούν στην Εκτεταστική Επιτροπή. Δεν θα μείνει τίποτα. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δεδομένο, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κουρουμπλή, ότι στην Ελλάδα έχει αγοραστεί το Predator. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Άρα, ναι, κάποιος... αλλά ποιος το έχει αγοραστεί, αν το ξέραμε, κύριε Κουρουμπλή, και εμείς θα τα είχαμε λύσει τα θέματα. Ναι, να μας το πει, ναι, η κυβέρνηση δεν προφανώς. Αυτό είναι θέμα εθνικής ασφαλείας να ασχολούνται, όχι με τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Ναι. Δηλαδή ήταν επικίνδυνος ο Νίκος Ανδρουλάκης για την εθνική ασφάλεια. Μπράβο. Πάντως η κυβέρνηση αρνείται κάθετα ότι έχει στη διάθεσή της αυτό το λογισμικό. Με κάθε τρόπο το βεβαιώνει. Δεν και... ασχολείται όμως να το βρει. Ποιος το έχει? Το λογισμικό, ναι. Αυτό, κύριε Καραβέλα. Το λογισμικό και κάθε γνωρίζω, λογισμικό. Ένα λεπτό, κύριε Αβρίνα. Ένα λεπτό, κύριε Αβρίνα. Ορίστε, κύριε Κουρού. Στοιχίζει 14 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Λοιπόν, όποιος το έχει, δεν το πήρε να παρακολουθεί τη φίλη του. Ορίστε, κύριε Αβρίνα, ορίστε. Όχι, λέω ότι κάθε λογισμικό βρίσκεται σε ένα σερβερ. Δεν υπάρχει λογισμικό που να κυκλοφορεί δημόσια και πηγαίνει από υπολογιστή σε υπολογιστή και από στικάκι σε στικάκι. Άρα, μπορούμε να, άρα μπορούμε να το βρούμε, αυτό λέτε. Μπορούμε να το βρούμε. Εγώ λέω πως λειτουργούν όλα τα λογισμικά αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι πολύ σωστά ακούστηκε ότι και αυτό το θέμα θα τεθεί στις 22 του μηνός όταν η Επιτροπή Διαφάνειας. Αυτό δεν πρέπει να τεθεί, κυρία Αβρίνα. Αυτό πρέπει να βρεθεί. Δεν πρέπει να τεθεί, πρέπει να βρεθεί. Από πότε τα λογισμικά παραδίδονται, ειδικά αυτού του επίπεδου, δημόσια, κύριε Ξεκαλάκη? Γιατί καλά, σοβαρά μιλάτε. Βρισκόμαστε σοβαρά αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή για μια υπηρεσία, γνωρίζουμε, η οποία είναι θέμα που διαχειρίζεται θέματα εθνικής ασφάλειας. Ωραία, δάτε με τελειωρίσεις, λοιπόν, κύριε Ξεγαλάκη. Ακούστε λοιπόν τι συζητάμε τώρα. Συζητάμε. Ο λαϊκισμός έχει και κυρία Βίρνα, παρακαλώ. Προσέξτε. Πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, κυρία Βίρνα. Ορίστε. Συζητάμε αυτή τη στιγμή για μια παρακολούθηση, υποτίθεται για λόγους εθνικής ασφαλείας, λες... και είναι κάποιος εχθρός του κράτους ή του έθνους ο Νίκος Ανδρουλάκης, αντί να συζητάμε πώς η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες, εν προκειμένου η ΕΕΠ, αν δεν είναι αυτή που έχει το Predator, θα έπρεπε ήδη να ασχολείται
με το ποιος το έχει, γιατί αυτός που το έχει για να εκβιάσει το πολιτικό προσωπικό της χώρας, μιλάτε, να εκβιάσει την πολιτιακή μας εξουσία, τη δικαστική εξουσία, δημοσιογράφους και επιχειρηματίες. Κυρία Βίρνα, ακούστε, κυρία Βίρνα, κυρία Βίρνα, κυρία Βίρνα, ακούστε με. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μιλάτε όταν μιλάει κάποιος, παρεμβαίνετε και τον καλύπτετε. Δεν ακούγεστε ούτε εσείς, ούτε ο μιλών. Παρακαλώ πάρα πολύ να μπαίνετε όταν ή σας δίνω το λόγο εγώ ή όταν τελειώνει. Διότι έτσι μιλάτε και οι δύο και δεν ακούγεστε. Τώρα λέτε λοιπόν αυτό που θέλω να πει, το ορίστε. Απλώς άκουσα πριν από λίγο που έβαλε το θέμα ο κύριος Ψεκαλάκης και έβαλε το θέμα υποτίθεται για θέμα εθνικής ασφάλειας. Ξέρετε κάτι άλλο, κύριε Ξεκαλάκη? Γιατί υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας. Εσείς λέτε ότι τίθεται θέμα για τον Νίκο Ανδρουλάκη εθνικής ασφάλειας. Παρακαλώ να το πείτε εδώ πέρα. Να το πείτε στην εκπομπή. Το λέω, δεν γνωρίζω. Άρα λέτε ότι μπορεί και να υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας. Δεν γνωρίζω. Εγώ δεν γνωρίζω. Αυτό είναι, κύριε Καρδαβέλα, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, κυρία, που υπόθηκε. Κυρία, δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Νέα Δημοκρατία υιοθετεί αυτή τη θέση. Ορίστε, κύριε Κουρουμπή. Κυρία Βίνα, ένα λεπτό, παρακαλώ. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που υπόθηκε. Όχι βέβαια. Μα πριν λίγο το είπατε. Γνωρίζουμε κάτι άλλο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να ανακαλέσετε, κυρία Βρίνα. Σας παρακαλώ να ανακαλέσετε. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Σας καλώ να ανακαλέσετε. Σας καλώ να ανακαλέσετε. Παρακαλώ, αφήστε την κυρία Βρίνα να εξηγήσει τι είπε. Κυρία Βρίνα, ορίστε, ακούμε προσοχή. Είπα, άκουσα πριν από λίγο τον κύριο Ξεκαλάκη που ανέφερε το θέμα εθνικής ασφαλείας για τον κύριο Ανδρουλάκη. Και λέω, γνωρίζετε κάτι, γιατί εγώ δεν γνωρίζω. Υπάρχει τέτοιο θέμα? Αυτό ρωτάω. Μα δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος για τον οποίο να κληθεί να προχωρήσει παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Γι' αυτό άλλωστε είναι παράνομη παρακολούθηση. Προφανέστατα και ο Νίκος Ανδρουλάκης υπηρετεί το έθνος, όπως και όλοι οι Έλληνες βουλευτές. Όπως και όλοι οι Έλληνες βουλευτές. Και είναι αδιανόητο μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου να παρακολουθείτε. Πολλό δε μάλλον ο τρίτος στην τάξη, αρχηγός κόμματος. Συμφωνούμε σε αυτό. Τι συμφωνείτε τότε? Κάτι πολύ απλό. Άρα τίθεται θέμα παράνομης παρακολούθησης εξ αρχής. Γνωρίζετε κάτι εσείς που δεν γνωρίζουμε εμείς? Αυτό τι εννοείτε? Υπάρχει κάποιο θέμα? Προφανώς και δεν υπάρχει θέμα. Γι' αυτό κακώς παρακολουθήθηκε. Άρα δεν υπάρχει. Παρακολουθήθηκε ως πολιτικός αντίπαλος. Μάλιστα. Εντάξει. Αυτά τα υπονοούμενα είναι επικίνδυνα. Και ειλικρινά... Είναι επικίνδυνα. Θα σας πω. Και ειλικρινά εγώ θέλω να χαιρετήσω την τοποθέτηση χθεσινή του Νίκου Ανδρουλάκη όταν αρνήθηκε να πάει να συναντήσει τον κύριο Μητσοτάκη και ζήτησε δημόσια να υποθούν αυτά τα οποία θα του λέγανε στο αυτί του. Αυτό έκοψε κάθε επιχείρημα και προσπάθεια να υπάρξει εκβιασμός. Γιατί αυτό στόχευε η όποια παρακολούθηση. Τώρα όλα είναι λόγια να αγαπιόμαστε. Ένα λεπτό. Γιατί μιλάτε και οι δύο για εκβιασμό του Ανδρουλάκη, έτσι. Θέλω να... Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, κυρία Βίρνα, σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε με να διατυπώσω το ερώτημά μου, σας παρακαλώ θερμά. Ναι. Ο κ. Ανδρουλάκης χθες προχθές είπε ότι επιχειρήθηκε εις βάρος μου μια πολιτική δολοφονία και στήθηκε ένα σκηνικό εκβιασμού. Γιατί εκβιασμός του Ανδρουλάκη? Όταν δεν υπάρχει τίποτα, όταν είναι τα πράγματα πάρα πολύ καθαρά, δεν υπάρχει περίπτωση και λόγος να εκβιαστεί κανείς. Γιατί λέει ο κ. Ανδρουλάκης ότι στήθηκε ένα σκηνικό εκβιασμού δικού μου? Για ποιο λόγο? Αυτό είναι το ερώτημα. Κύριε Χαρδαβέλα, το Predator είναι ένα σύστημα παρακολούθησης, το ανέφερε πριν και ο κ. Κουρουμπλής, ναι, στο οποίο μπορούν να σου εισάγουν στο κινητό και να παραλλάξουν πράγματα. Να κοιτάξουν την ιδιωτική σου ζωή, να κοιτάξουν τα πάντα και να στην παραλλάξουν. Και μέσω αυτής της διαστρέβλωσης της πραγματικότητας να έρθουν και να σε εκβιάσουν. Δεν άρα, είναι λοιπόν, η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται αυτό το λογισμικό. Άρα για να καταλάβω, προηγείται η διαστρέβλωση μιας πραγματικότητας με παρεμβάσεις στο κινητό σου, το παρακολουθούν και μετά το υλικό
που έχει γίνει από την παρέμβαση μπορούν να σε εκβιάσουν. Αυτό λέτε. Ακριβώς. Ακριβώς. Πρώτη φορά έχει γίνει αυτό, κύριε. Και είναι πραγματικά. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι είναι σύμπτωση το γεγονός ότι την ίδια περίοδο που επιχειρήθηκε ανεπιτυχώς να εγκατασταθεί το Predator στο κινητό του Νίκου Ανδρουλάκη, την ίδια περίοδο ξεκινάει και η παρακολούθηση της ΕΥΠ. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το απαντάει το θύμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το απαντούν οι θύτες, αυτοί που προχώρησαν σε αυτή την ενέργεια και οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι. Και πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, βάζουμε μια τελεία στο θέμα αυτό, διότι προφανώς θα το έχουμε μπροστά μας τις επόμενες ημέρες. Θα γίνει και η στη Βουλή συζήτηση στις 22 του μήνα. Θα συγκληθεί και η Εξεταστική Επιτροπή. Θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτό που έλεγα λίγο πριν στον κύριο Κουρουμπλή, ότι είναι προφανές ότι μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, αυτό το θέμα θα αναμοχλεύεται. Αυτό το θέμα απλά δεν είναι προς εργαλειοποίηση. Θα ανατρέψει την επάρατη κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Θα την ανατρέψει. Πιστεύετε ότι θα ανατραπεί. Πιστεύετε ότι θα ανατραπεί η κυβέρνηση από αυτό το θέμα. Βεβαίως. Ρωτάω. Εάν βγουν νέα στοιχεία, διότι έτσι, ότι υπήρχε μία παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη τρεις μέρες. Κάτσε να μας πούνε, κάτσε να μας διαβεβαιώσουν αν παρακολουθούμεθα και εμείς οι υπόλοιποι. Κάτσε να μας το πούνε. Εάν υπάρξουν περίεργες ευαισθησίες. Αν υπάρξει. Ξαφνικά αυτές οι ευαισθησίες. Γιατί και το 2015-2019 δεν είχατε την ίδια ευαισθησία. Δεν πρέπει να ξέρουμε, κυρία μου. Δεν πάντα πρέπει να ξέρουμε και δεν επιτρέπεται σε κανέναν να παρεμβαίνει στην προσωπική μας ζωή. Αυτό είναι αυτό που θεωρείται δεδομένο. Εγώ αυτή τη στιγμή λοιπόν θα εμένα όμως παραμένει μία πορεία. Είναι παράλογο. Μία πορεία έχω. Με ακούστε να σας πω, μην μιλάτε συνεχώς. Αν θέλετε, αφήστε με λίγο. Μία πορεία. Μιλήσατε για εκβιασμό. Να ρωτάει, θα σε ρωτώ, είναι παράλογο να ρωτάει ένας βουλευτής να το διαβεβαιώσει η Βουλή και η κυβέρνηση ότι δεν παρακολουθείτε το τηλέφωνο του. Τίποτα δεν είναι παράλογο. Αλλά έπρεπε αυτό που λέτε σήμερα να το έχετε ζητήσει και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν υπήρχαν καταγγελίες υπουργών. Δεν υπήρχε αυτές είναι γελιότητες. Άρα αποκαλείτε γελίο τον κύριο Κοντζιά, τον κύριο Λαμπατζάνη και τον κύριο Μαρουλάκη. Αυτά που λέτε είναι γελιότητες της δεξιάς. Εγώ το λέω. Εγώ δεν λέω τίποτα. Εσείς το λέτε. Όχι, δεν το λέω. Λοιπόν, εσείς. Βάζουμε μια τελεία στο θέμα αυτό, γιατί υπάρχουν ζητήματα που καίνε περισσότερο τον ελληνικό λαό. Στην διαβίωσή του εννοώ. Όχι, δεν είναι θέμα. Και είναι εξίσου, θα έλεγα, τον ελληνικό λαό. Ναι, και είναι εξίσου. Ναι, γιατί και αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα λειτουργίας του πολιτέμου και της δημοκρατίας, να αποκαλυφθεί ότι παρακολουθείται ο πρόεδρος ενός κόμματος. Αλλά βιώνω καθημερινά την αγωνία του πολίτη να επιβιώσει την επόμενη μέρα. Βιώνω το θυμό του, τη στεναχώρια του, την αγωνία του και θα ήθελα πραγματικά, λέει, να μείνουμε στο θέμα αυτό με το δεδομένο ότι σε μερικές μέρες έχουμε και εγγένεια της έκθεσης Θεσσαλονίκης και όλοι περιμένουν τα δώρα, εντός εισαγωγικών λέξη, που θα έχει ο κ. Μητσοτάκης για αυτόν τον κόσμο. Ποιοι πρέπει να στηριχθούν και πώς κυρίως θα αντιμετωπιστεί το θέμα ακρίβεια και ενέργεια. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τρίτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Λέω να βάλουμε μια τελεία στο προηγούμενο θέμα. Θα το βρούμε και πάλι μπροστά μας για να πάμε σε κάτι που καίει αυτή τη στιγμή τον πολίτη και μιλάω για τις τιμές, την ακρίβεια και μιλάω για το ηλεκτρικό ρεύμα που δυστυχώς συνέχεια ανεβαίνει προς τα πάνω και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην κάθε οικογένεια. Τώρα, εχθές είχα εδώ πέρα στην εκπομπή, μίλαγα με τον πρόεδρο της Γενόπ ΔΕΗ, τον εργαζόμενο στην ΔΕΗ, τον κύριο Αδαμίδη, που ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα αυτά και μου εξηγούσε ότι το πρόβλημα των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος καθορίζεται από τους 5 παρόχους που υπάρχουν στην Ελλάδα. Και εκεί τρελάθηκα, διότι δεν είναι δυνατόν. Και μου εξήγησε ότι οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος κανονίζουν τις τιμές που θα αγοράσουν το ρεύμα και θα το πουλήσουν στον καταναλωτή
Και γι' αυτό πριν από δύο μήνες φάνηκε, αποδείχθηκε ότι είχαν 900 εκατομμύρια κέρδος αυτή η πάροχη μέσα σε ένα χρόνο. Βέβαια η κυβέρνηση τότε είχε πει ότι θα τους φορολογήσει με 90%, γιατί ήταν πραγματικά υπερκέρδη, μην πω εσχροκέρδη αυτή η ιστορία. Τελικά τα 900 εκατομμύρια κατεβήκαν με διάφορες αλχημίες ότι ήταν 350 τα κέρδη. Τελικά η ΔΕΗ βγαίνει και ζημιωμένη και λέει ότι μπαίνω μέσα. Και εν πάση περιπτώσει, από ό,τι μου εξηγούσε ο κ. Αδαμίδης, δεν υπάρχει καθόλου έλεγχος σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή οι πάροχοι μπορούν σχεδόν ανεξέλεγκτα να καθορίζουν την τιμή του ρεύματος. Και θέλω να ρωτήσω τον κ. Ξεκαλάκη και τους άλλους καλεσμένους, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η ιστορία. Δηλαδή δεν είναι δηλαδή, 4-5 εταιρείες να κανονίζουν και να καθορίζουν τι θα πληρώνουμε εμείς για το ηλεκτρικό ρεύμα. Κοιτάξτε, εμείς... Και γιατί δεν παρεμβαίνει η κυβέρνηση, διότι αυτό έλεγε ο Αδαμίδης, και πολλοί που με πήραν τηλέφωνο, δεν υπήρξε μια παρέμβαση μέχρι στιγμής να βρεθεί ένας τρόπος. Διότι τα επιδόματα που δίνονται στις διάφορες κατηγορίες πολιτών για να μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα είναι πολύ μικρά. Είναι των 30-20 ευρώ. Ενίδη ελεημοσύνης. Ενώ έχουμε πληρώσει ένα κάρο χρήματα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς εξ αρχής, όχι τώρα, από τα τέλη του προηγούμενου χρόνου είχαμε διαπιστώσει το πρόβλημα και στην πορεία του χρόνου είχαμε ζητήσει, είχαμε τοποθετηθεί λέγοντας ότι υπάρχει ένα καρτέλ στον τομέα της ενέργειας και είχαμε ζητήσει άμεση έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών των παράγων ενέργειας. Δυστυχώς μέχρι σήμερα οι εταιρείες δεν έχουν δώσει ούτε cent. Όλα τα βάρη τα έχουν σηκώσει οι Έλληνες πολίτες και το κράτος, άρα εμέσως πάλι οι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες. Γι' αυτό το λόγο είχαμε τοποθετηθεί, εξακολουθούμε να έχουμε την πρότασή μας στο τραπέζι για πλαφόν στη λιανική τιμή του ρεύματος. Είναι μια πράξη η οποία θα αντανακλά, θα έχει άμεσα αποτελέσματα σε όλους μας, σε εμάς που είμαστε καταναλωτές και το κρισιμότερο... θα μοιράζει τα βάρη σε όλα τα μέρη. Και στους πολίτες που μέχρι σήμερα έχουν σηκώσει τα μεγαλύτερα βάρη και στην πολιτεία, αλλά βεβαίως και στους ενεργειακούς παρόχους οι οποίοι μέχρι σήμερα, κατ' επιλογή της κυβέρνησης, έχουν μείνει ανέγκυχτοι. Κυρία Βίρνα, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί δεν υπάρχει μια παρέμβαση. Εγώ, επειδή άκουσα πριν από λίγο και τον κύριο Ξεκαλάκη να πω ότι η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία έφερε τον νόμο αυτό με τον οποίο ζήτησε να γίνει η φορολόγηση στα υπερκέρδη των 5 αυτών εταιριών. Ήδη ο κύριος Σταϊκούρας σήμερα ανακοίνωσε ότι τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει έκτακτη πληρωμή και αφορά περίπου 50 εκατομμύρια για τις περιπτώσεις εκείνες τις λίγες που έχουν μείνει και οι οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία στο θέμα των λογαριασμών που έχουν έρθει. Επειδή όμως πριν από λίγο αναφερθήκατε για 20 και 30 ευρώ, να πω ότι η μείωση στους λογαριασμούς του Ιουνίου που έχουν έρθει δεν είναι των 30 και των 50. Υπάρχουν λογαριασμοί οι οποίοι ξεπερνάνε τα 300 και τα 400 ευρώ και ειδικά στην περίπτωση της επαγγελματικής στέγης είναι και στο 50%. Άρα έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης. Όμως, συνεχίζει να υφίσταται το πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει τελειώσει. Θα το βρούμε μπροστά μας και το χειμώνα. Ήδη σήμερα είδαμε και εξαγγελίες από την πλευρά της γερμανικής κυβέρνησης, όπου πλέον έβαλε μέχρι και το πώς θα λειτουργεί την περίοδο του χειμώνα στις δημόσιες υπηρεσίες και ότι θα πρέπει να υπάρχουν μέχρι 19 βαθμούς με εξαίρεση τα νοσοκομεία. Κάτι αντίστοιχο έχει πει και η κυβέρνηση, ότι στις δημόσιες υπηρεσίες πλέον η θερμοκρασία δεν μπορεί να θα πρέπει τα air condition, τα καλοριφέρ που έχουμε να είναι περίπου στις 24 με 25 βαθμούς στη θερμοκρασία. Γίνεται μια προσπάθεια, είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή σχεδόν όλη η Ευρώπη. Και η Ιταλία, ήδη είχαμε τις εξαγγελίες περίπου για 15 δις ενίσχυση η οποία θα δοθεί. Και ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε καταθέσει ο κύριος Ντράγκη πριν την παραίτησή του. Σε μέτρα προχωράει και η Γαλλία, την οποία θα αναφέρω. Κυρία Βρίνα, ακούστε με να σας πω για να βοηθήσω την κουβέντα, ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα πληρώνει το πιο ακριβό ρεύμα την κιλοβατόρα από ότι την πληρώνουν και την αγοράζουν οι ξένες χώρες που λέγατε. Δηλαδή είμαστε από τις χώρες που
έχουμε τα πιο ακριβά τιμολόγια στην ενέργεια. Και με χαμηλότερους μισθούς έναντι των άλλων κρατών. Και εκεί πέρα υπάρχει ένα ζήτημα. Και γι' αυτό μιλήσαμε για την φορολόγηση στα υπερκέρδη των 5 εταιριών. Αυτών που αναφέρατε. Πόσα χρήματα έχουμε πάρει μέχρι σήμερα ως κράτος από την φορολόγηση των εταιριών? Προσωπικά δεν γνωρίζω, κύριε. Μηδέν, σας το λέω εγώ που το γνωρίζω. Μηδέν. Ακόμη δεν έχει κρατηθεί τίποτα. Δεν έχει προχωρήσει τίποτα στην υπόθεση αυτή. Ελπίζουμε, διαβεβαιώνουν, ρωτάω τους αρμόδιους υπουργούς, ότι είμαστε στη διαδικασία. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος μιας υψηλής φορολόγησης των εταιριών αυτών. Βέβαια, είχαμε μιλήσει για 900 εκατομμύρια υπερκέρδη, αλλά με διάφορες αλχημίες πέσανε στα 350. Οπότε... Ακριβώς. Για πέστε μου, κύριε Κουρουμπλή. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας όλο το επόμενο διάστημα. Ναι. Για πέστε μου, κύριε Κουρουμπλή, αυτό το θέμα της ακρίβειας του ρεύματος είναι ζήτημα κυβέρνησης, είναι ζήτημα του χρηματιστηρίου, του φυσικού αερίου που υπάρχει στην Ολλανδία και που ανάλογα ανεβοκατεβάζει τιμές. Μπορεί η κυβέρνηση να κάνει τι πέρα από αυτά τα επιδόματα που δίνει για να πληρώσουν κάποιοι αναξιοπαθούντες το ρεύμα? Κύριε Χαβεβέλα, πρώτον πρέπει να αναγνωρίσετε ότι για άλλη μια φορά με πιάσατε διαβασμένο, γιατί την περασμένη εκπομπή στην οποία συμμετείχα επιχείρησε η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας να μας πει ότι είχε εισπράξει το κράτος 500 εκατομμύρια. Λοιπόν, και εγώ επέμενα και σας έλεγα, κύριε Χαρδαδέλα, αύριο να βγείτε στην εκπομπή, αφού το ελέγξετε, να με διαψεύσετε για αυτό που λέω. Μάλιστα. Πάμε παρακαλώ. Το δεύτερο. Εγώ θα μιλήσω διαστόματος του κυρίου Ζαγορίτη. Κύριε Εισαγγελέα, εγώ μέχομαι την εισαγγελική αρχή και το ξαναλέω. Ως βουλευτής του ελληνικού λαού εκλεγμένος, μέμφω με την εισαγγελική αρχή, γιατί μετά την τοποθέτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του κυρίου Ζαγορίτη, όπου ακούστηκαν τρομερά πράγματα, να λέει ο κύριος Ζαγορίτης ότι ο αρμόδιότερος όλων, ότι αυτοί οι πάροχοι στους οποίους αναφερθήκατε βάζουν τρελές τιμές και ο καθένας ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει η ρήτρα αναπροσαρμογής, και αυτό είναι μια αρφαγή στην οποία αναγνώρισε ακόμα και ο κ. Μητσοτάκης. Κάποτε μίλησε ο κ. Μητσοτάκης, αναγκάστηκε να μιλήσει για ασφροκέρδια. Και για αυτή την ασφροκέρδια ούτε το κράτος έχει κάνει κάτι, ούτε η εισαγγελική αρχή για να προστατεύσει, διότι ο εισαγγελέας είναι δημόσιος λειτουργός να προστατεύει την ένωμη τάξη. Και εδώ παραβιάστηκε, έγινε αρπαγή και κλοπή. Υπάρχει εξήγηση, κύριε Κουρουμπλή, υπάρχει εξήγηση σε αυτή την άρνηση ή την αδυναμία παρέμβασης? Είναι μια κυβέρνηση υποταγμένη στα καρτέλ και στα συμφέροντα. Πληρώνει γραμμάτια. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεπληρώνει γραμμάτια από όλους αυτούς τους κυρίους που τον στήριξαν με κάθε τρόπο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί να υπάρχει παρέμβαση. Και έφτασε τώρα να κάνει λοταρία και να δίνει στους περισσότερους τον λίγο, να παίρνουν 30-40 ευρώ. Και πάλι αυτό είναι εγκληματικό, ξέρετε γιατί? Γιατί πάλι πληρώνονται αυτοί οι κύριοι, οι κλέφτες αυτοί, πληρώνονται από λεφτά του κρατικού προϋπολογισμού. Και κρατήστε αυτό που θα σας πω. Εάν θα συνεχίσει ο κύριος Μητσοτάκης αυτή την πολιτική, θα δούμε τι προϋπολογισμό θα καταρτήσει στο τέλος του χρόνου. Αν θα πάει στο τέλος του χρόνου. Κυρία Βίνα, έχει κάποια απάντηση, φαντάζομαι, σε αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης? Ναι, γιατί μάλλον μπερδεύουμε το Fuel Pass με το Power Pass. Γιατί το Fuel Pass είναι αυτό το οποίο αναφέρει ο κύριος Κουρουμπλής για τα 40 και τα... Και εγώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά ελληνικά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ουδέποτε υπήρξε στο επίπεδο του Power Pass, γιατί δεν μιλούσαμε για 30 και 40 ευρώ. Μιλούσαμε μόνο για το Fuel Pass. Κάτι το οποίο πρέπει να πούμε ότι και το δεύτερο, το οποίο αφορά το θέμα της βενζίνης, δόθηκε και ήδη έχουν μπει στους λογαριασμούς όλων
Το ποσό αυτό, και μάλιστα στο δεύτερο, υπήρχε και αύξηση. Ναι. Για να γυρίσουμε όμως στο πρώτο εργάς, για να γυρίσουμε όμως, αφήστε, να ολοκληρώσω κύριε Βουρμπλή. Του κυρίου Ζαχωρίτη λοιπόν, στην Επιτροπή κύριε Βουρμπλή, η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία έφερε τον νόμο περί φορολόγησης για τα υπερκέρδη αυτών των πέντε εταιριών. Δεν το έφερε κάποιος άλλος και κανένα γραμμάτιο δεν ξεπληρώνει ο κύριος Μητσοτάκης. Το να ρίχνουμε λάσπη αυτή τη στιγμή στον ανεμιστήρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Μάλιστα. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει πάρα πολύ καλά γιατί και μειωμένους λογαριασμούς θα τα πω αυτό που πρέπει κύριε Κουρουμπλή όσο και να με διακόψετε. Όχι κύριε Κουρουμπλή, δεν νιώθω καθόλου καλά γιατί και σε μένα ο λογαριασμός ήρθε αυξημένος και σε δικό μου πρόσωπο ο λογαριασμός έφτασε στα 1000 ευρώ. Όμως δεν μπορώ να παραγνωρίσω ότι στον εκαθαριστικό λογαριασμό του Ιουνίου που ήρθε υπήρξε η μείωση το 50%. Αυτό δεν μπορώ να το παραγνωρίσω. Και ούτε εσείς μπορείτε να το παραγνωρίσετε και ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που λέω είναι η πραγματικότητα. Ξέρετε πόσα άρπαξαν υπάροχοι μέσα στο πεντάμινο από το χαμηλό μισθό. Σε αυτά που λέτε δεν διαφωνεί σε κανείς. Αλλά μην ρίχνετε τώρα λάσπη αυτή τη στιγμή. Okay. Μην μιλάτε για εξεπληρώμα γραμματείων. Έτσι, μια κυβέρνηση η οποία έφερε για την υπερφορολόγηση των υπερκερδών με το 90%. Να περιμένετε κύριε Κουρουμπλή. Να περιμένετε το επόμενο διάστημα. Τίποτα δεν γίνεται, ξέρετε, πατώντας ένα κουμπί. Χρειάζονται κάποιες διαδικασίες. Έχετε διατελέσει. Μην μιλάτε και οι δύο όμως. Κύριε Κουρουμπλή, έχετε διατελέσει υπουργός και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά με το θέμα της γραφειοκρατίας πόσο δύσκολο είναι να υλοποιηθούν πράγματα από τη στιγμή που ψηφίζονται στη Βουλή μέχρι ότου να φτάσει στον κάθε πολίτη και στον κάθε καταναλωτή. Ναι, κύριε Ξεγαλάκη, είπε και ο Σκουρουμπλή μια βαριά κουβέντα ότι η κυβέρνηση είναι υποδουλωμένη στα καρτέλ των παρόχων και δεν μπορεί να τους πειράξει και ξοφλεί γραμμάτια ο Μητσοτάκης κλπ. Αυτή είναι μια άποψη, αλλά θέλω να μου πείτε εσείς, γιατί δεν υπάρχει μια παρέμβαση ουσιαστική, διότι το να δίνεις χρήματα, αυτό είναι ένα αδιέξοδο, διότι συνέχεια πρέπει από το κρατικό προϋπολογισμό. Είναι και πεπερασμένα τα χρήματα, ναι, άλλωστε βγαίνουν από εμάς. Ακριβώς, δηλαδή βγαίνουν τα λεφτά από τον προϋπολογισμό, πάρετε 30, 50, 100, 150 ευρώ, αλλά αυτό δεν τελειώνει ποτέ εφόσον αυξάνεται συνεχώς η τιμή. Και αν το θέμα λοιπόν είναι με τους παρόχους, οι οποίοι κάνουν το δικό τους παιχνίδι, γιατί δεν μπορεί ή δεν θέλει ή δεν έχει τρόπο να παρέμβει η κυβέρνηση να σταματήσουν αυτά τα παιχνίδια τα επικίνδυνα με την τιμή του ρεύματος. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς... Γιατί συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ να πω ότι ναι, είναι υποταγμένη στα καρτέλ των πέντε. Μια κυβέρνηση εννοείται ότι έχει τη δύναμη να παρέμβει για το γενικό καλό και να σταματήσει ένα τέτοιο είδους παιχνίδι. Κοιτάξτε, υπάρχει μια πραγματικότητα όμως. Η πραγματικότητα της εσχροκέρδειας, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στον τομέα της ενέργειας, περιορίζεται και σε θέματα που αφορούν ήδη πρώτης ανάγκης. Στα πετρελαιοειδή. Και στα προϊόντα τα αγροτικά υπάρχει. Ακριβώς. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι όλα έχουν να κάνουν με τις επιλογές της εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία απέδειξε ότι η προτεραιότητά της ήταν, παραδείγματος χάρη, να αυξήσει το αφορολόγητο στις δωρεές στα επίπεδα των 400.000 ευρώ. Αυτό ήταν προτεραιότητά της. Δεν την αφορούσε... 800. Παρακαλώ κύριε Κουρουμπλή. 800. Ναι. 800 για κάθε γονιό. Ναι. Ναι, πάμε. Σωστό. Λοιπόν, προτεραιότητα... Δεν είναι κακό. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει μέσος κάποιος από τη μεσαία τάξη με τόσο υψηλή περιουσία. Άρα αυτή η ζέση μάλλον αφορούσε άλλους παράγοντες. Υπήρχε προτεραιότητα σε μια λογική να μοιράσουμε κάποια λίγα χρήματα στους Έλληνες φορολογούμενους οι οποίοι έχουν πληγεί, οι Έλληνες καταναλωτές, τα μέγιστα, δηλαδή ξεκινήσαμε, πλήρωνε 100 και τώρα τελευταία λένε ότι τους δώσανε 50. Μιλάμε τώρα για ψίχουλα. Όταν
μέχρι σήμερα είχε επιλέξει η κυβέρνηση και συνεχίσει να επιλέγει. Θυμίζω ότι μέχρι πρότινος έλεγε η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχουν υπερκέρδη. Αν το θυμάστε, αυτό έλεγε. Δεν υπάρχουν υπερκέρδη. Νομίζω ότι προκαλεί την ελληνική κοινωνία. Είναι επιλογή της κυβέρνησης απλά να στηρίξει συγκεκριμένες οικονομικές ομάδες και συμφέροντα. Ναι. Δεν μας εκπλήσει. Αυτή ήταν άλλωστε η πολιτική και η ιδεολογική προσέγγιση της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο σήμερα, εδώ και δεκαετίες. Κυρία Βρίνα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Παραδεχόμαστε όλοι και ο Πρωθυπουργός ότι έχει ένας δύσκολος χειμώνας, με δυσκολίες τεράστιες για τον πολίτη. Στις περιπτώσεις της ενέργειας, ενώ του ηλεκτρικού ρεύματος, τι μπορεί να γίνει πέρα από τον έλεγχο αν υπάρξει στους παρόχους και πέρα από τα επιδόματα αυτά? Πώς μπορεί να στηριχθεί αυτός που δεν μπορεί να πληρώσει το ηλεκτρικό ρεύμα, με το να το κόψουμε ή πρέπει να... Νομίζω ότι ήδη υπάρχει απόφαση με την οποία δεν κόβεται το ρεύμα. Έτσι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι πριν κάποια χρόνια το ρεύμα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το κόβανε. Επίσης πρέπει να πούμε και τώρα ότι το κόβουνε, σημαντικό... Και τώρα το κόβουνε, όχι, κυρία. Δεν το κόβουν αυτή τη στιγμή. Δεν το κόβουν αυτή τη στιγμή το ρεύμα. Εάν χρωστάς και δεν πληρώνεις. Εάν χρωστάς και αυτή τη στιγμή το εισόδημα είναι συγκεκριμένο, όχι, δεν κόβεται το ρεύμα. Α, ναι, γι' αυτό εντάξει, το όταν είναι συγκεκριμένο, κόβεται όμως το ρεύμα σε αυτούς που... Να σας πω κάτι. Μπράβο, αυτό εννοώ. Το ίδιο ευρώ, πράγμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην πληρώσει ή γιατί θα πρέπει ένας με 100.000 εισόδημα, αλλά ένας με 10.000 εισόδημα φυσικά δεν μπορεί να του κόβουμε το ρεύμα αυτή τη στιγμή. Επίσης, αυτό το οποίο ξεχάσαμε να αναφέρουμε είναι ότι από προχθές η χώρα μας έχει βγει από την ενισχυμένη εποπτεία, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και το οποίο πρέπει να πιστωθεί σε αυτή την κυβέρνηση, γιατί και αυτό το ξεχνάμε. Ξεχνάμε ότι το 2015-2019 είναι η περίοδος που μπήκαμε στα μνημόνια και για τα οποία ματώσαμε όλοι οι Έλληνες μέχρι σήμερα. Δεν φτάσαμε τυχαία στο 2022 με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία πριν από λίγο ανέφεραν ο κύριος Τσακαλάκης και ο κύριος Κουρουμπλής. Μην ξεχνάμε ότι ο κατώτερος μισθός, παρόλες τις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα, ήταν στα 630 ευρώ και αυτή τη στιγμή, και όπως θα ανακοινωθεί και στη ΔΕΘ, θα φτάσει στα 751. Θα μου πείτε ότι λύθηκε το πρόβλημα? Θα σας πω όχι. Γιατί υπάρχει ακρίβεια. Φυσικά και εγώ μπαίνω στο σούπερ μάρκετ και βλέπω τι συμβαίνει κάθε μέρα. Και πάνω σε αυτό νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα πάρθουν και μέτρα. Μάλιστα. Τώρα, κλείνοντας, γιατί θέλω να μιλήσω και με τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, γιατί ήδη έχουν αρχίσει και τα κλείνουν τα τηλέφωνά μας, θα σας κάνω μια κοινή ερώτηση για τους τρεις και ο καθένας θα σας απαντήσει όπως ξέρει και όπως θα ήθελε και θα περίμενε. Στις 5 του Σεπτέμβρη, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, θα πάει ο κ. Μητσοτάκης να κάνει τα γένεια της ΔΕΘ και περιμένουμε όλοι με αγωνία τι θα αναγγείλει. Πέρα από την αύξηση περίπου του 5,5-6% του κατώτατου μισθού και των συντάξεων, περιμένουμε όλοι και διαβάζουμε διάφορες ρέφα ρεπορτάζ. Θα παρεύει και στο ΕΜΦΙΑ, θα παρεύει και στην επιστρεπτέα προκαταβολή κλπ. Ξεκινάω από τον κύριο Ξεκαλάκη που είναι δίπλα μου. Εσείς τι περιμένετε και τι θα θέλετε να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό για τον Έλληνα πολίτη εν ώψη και του βαρύτητα του χειμώνα που έρχεται? Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης πλέον έχει πεπραγμένα 3 ετών. Άρα λοιπόν νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να περιμένουν τίποτα. Για τον απλούστατο λόγο ότι ό,τι ήταν να δούμε το έχουμε δει και τουλάχιστον όσοι ανήκουμε στα μεσαία και κατώτερα οικονομικά στρώματα βλέπουμε διαρκώς τη ζωή μας να υποβαθμίζεται. Άρα λοιπόν δεν περιμένει κανείς τίποτα από τον κύριο Μητσοτάκη. Αντιθέτως νομίζω ότι έχει πάρα πολλά να περιμένει από ένα νέο πρόσωπο το οποίο ηγείται του ΠΑΣΟΚ με ανανεωμένο πολιτικό δυναμικό. Άρα αν θέλει κάτι να περιμένει ο ελληνικός λαός θα είναι την ανακοίνωση του προγράμματός μας, η οποία θα γίνει το Σεπτέμβρη, και την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου στην ΔΕΘ. Κύριε Κουρουμπλή, το ερώτημα είναι και για εσάς. Τι θα θέλατε, τι θα περιμένετε? Επειδή δεν μου δώσατε το λόγο για τα προηγούμενα ζητήματα, προηγούμενα, εγώ θα σας έλεγα ότι αν δεν επανέλθει η ΔΕΗ στο ελληνικό δημόσιο όπως έκανε η Γαλλία,
Αν δεν ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαλλαγεί η χώρα για κάποια, για κάποια χρόνια από τα πρόστιμα για τα, για τα αέρια από τον Λιγνίτη. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει περιορισμός στο 30% του χρηματιστηρίου του ρεύματος και βεβαίως σοβαρή έλεγχη, κύριε Χαρδαδέλα, όλοι είμαστε μάρτυρες όταν πάμε στο, στο τι άλλο θέλουμε, στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Εδώ μπαίνεις μέσα αυτή την εβδομάδα και αγοράζεις το εγώ ένα προϊόν και την άλλη εβδομάδα το προϊόν αυτό έχει πάρει απάνω. Αυτή είναι μια βασική. Έτσι είναι, αυτή είναι. Τώρα για πέστε μου εσείς τι, λοιπόν, θα, τι θα θέλατε από το Μητσοτάκη, από τη ΔΕΘ, την ομιλία που θα κάνει. Τι περιμένετε, τι θέλετε. Εκείνο που μπορεί να κάνει ο Μητσοτάκης και να προσφέρει στον ελληνικό λαό να παραιτηθεί. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Εγώ. Κυρία Βίλνα, κλείστε εσείς την κουβέντα αυτή με το ερώτημα που σας βάζω. Εγώ νομίζω ότι στο επόμενο, αυτό το οποίο έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και το οποίο θα ακούσουμε και στη ΔΕΘ είναι και η αύξηση των συντάξεων και η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης που είναι και για τους συνταξιούχους και για τους δημοσίους υπολίλους και η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Νομίζω είναι από, είναι από τα μέτρα τα οποία περιμένουμε το επόμενο διάστημα να ακούσουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Αυρίνα και κύριε Κουρουμπλή και κύριε Ξεκαλά. Και να πω καλή Παναγιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε λοιπόν τώρα φίλες και φίλοι στη δική σας ώρα, στο δικό σας χρόνο. Είναι 11 και 7 λεπτά, άρα έχουμε μπροστά μας ένα χρονικό διάστημα μέχρι 11.30 να ακούσουμε ό,τι θέλετε να μας πείτε, τα παράπονά σας, τα προβλήματά σας, τις καταγγελίες σας. Εάν μπορούμε κάπου να σας βοηθήσουμε, θα το κάνουμε. Αν κάπου θα μπορέσουμε να παρέμβουμε, θα το κάνουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με την κυρία Χριστίνα από την Αθήνα. Καλησπέρα κυρία Χριστίνα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά για τη γιορτή της Παναγίας, κύριε Χαρδαδέλα. Γεια σας. Θα ήθελα να επισημάνω δύο θέματα. Ναι. Πρώτον, το θέμα των ενοικίων για εμάς, τους ΑΜΕΑ, παύλα χαμηλοσυνταξιούχους, που είναι άκρο σοβαρό για τη στέγαση και την επιβίωσή μας. Μάλιστα. Το είχα ξαναπεί άλλη μια φορά, την περασμένη φορά που μιλήσαμε. Η κυβέρνηση δυστυχώς εθελοτυφλεί και κοφεύει απειλητικά για τη ζωή μας και λόγω ότι έχει ισοβαθμίσει τη σύνταξή μας με το ενίκιο μιας γκαρσονιέρας. Αυτό είναι δραματικό και άμα συνεχιστεί μας απειλεί άμεσα. Πρέπει λοιπόν να επιστραφεί στους χαμηλοσυνταξίουχους και στους αναπήρους το ΕΚΑΣ εις διπλούν για να μπορούμε να ζούμε πια με αξιοπρέπεια και όχι παρέα όλοι μαζί με τους αστέργους. Δεύτερον, θέλω να επισημάνω ένα άλλο θέμα, τις γυναικοκτονίες. Ήθελα να σας ρωτήσω γιατί να πληρώνουν βαρύ πρόστιμο αυτοί που σκοτώνουν τα ζώα και δικαίως το πληρώνουν. Να γίνεται κατάσχεση περιουσίας των δολοφόνων συν φυλάκιση ισοβίως. Πιστεύω ότι κάτι θα διορθωθεί έτσι και διότι και εμείς όχι μόνο σαν ακροατές που σας παρακολουθούμε δεν μπορούμε συνέχεια να ακούμε για εγκλήματα αλλά και ψυχικά επηρεαζόμαστε αρνητικά με συναισθήματα μίσους, απέχθειας και πανικού. Ας σταματήσει πια αυτό το χάος και η αστυνομία και το κράτος να πάρει μέτρα χθες. Μάλιστα. Κυρία Χριστίνα, εγώ ευχαριστώ που μας πήρατε. Πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέροντα και σοβαρά τα θέματα που βάλατε. Στο πρώτο θέμα, ελπίζω να μας ακούνε κάτι να αλλάξει σε αυτή την κατάσταση με τους ΑΜΕΑ. Στο δεύτερο θέμα των γυναικοκτονιών, έχετε απόλυτο δίκιο ότι πρέπει κάτι να γίνει, κάτι να συμβεί για να αποτρέπονται αυτές οι πράξεις. Δυστυχώς όλοι λένε ότι είναι και θέμα αγωγής, πώς μεγαλώνει κανείς, σε ποια οικογένεια μεγαλώνει, τι αξία δίνει στις γυναίκες, στη σύντροφό του, στη σύζυγό του. Αλλά σίγουρα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Για μένα ένας τρόπος είναι ίσως αυτοί που σκοτώνουν έτσι ασύστολα και χωρίς εδώ τους συντρόφους τους να καταδικάζονται σε ισόβια και να είναι ισόβια. Αυτό ίσως αποτρέψει άλλους. Να δούμε. Πάμε στα Πατήσια να ακούσουμε τον κύριο Πέτρο. Καλησπέρα κύριε Πέτρο. Καλησπέρα κύριε Χαρδαβέλα. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε. Εγώ ευχαριστώ. Προσπαθώ να μιλήσω με πολλά κανάλια για κάποιο θέμα που μας απασχολεί και δεν μπόρεσα. Τελικά μπόρεσα μόνο με εσάς. Με τον κύριο Ξενάκη διαφορά, για να μου το κλείσανε τηλέφωνο και δεν μπόρεσα να συνοηθώ. Το θέμα μου είναι ότι τα δύο δίδυμα εγγόνια της αδελφής μου πριν ένα χρόνο δώσανε πανελλήνιες, δύο χρόνια εγκλωβισμένα, δίδυμα, μονογονική, με χαμηλό εισόδημα. Πέρασε το κορίτσι Τρίπολη νοσηλευτική, τα γόρι ιστορικό αρχαιολογικό στα Γιάννενα και αυτοί κάνανε κανονικά, κάνανε την αίτηση για μεταγραφή. Δεν απαντούσε το Υπουργείο, πήρε η ανιψιά μου τηλέφωνο και τις απαντήσανε ότι να πάει το κορίτσι Γιάννενα και να βρουν μια δουλειά να πληρώνουν το ενίκιο. Ναι. Και το ίδιο από μια βουλευτή ιδιαίτερα της είπε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή είναι απαράδεκτο από μια κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη να μιλάει έτσι για τα παιδιά των Ελλήνων που εκείνοι τα παιδιά τους πάνε στο Χάρβαρτ και από εδώ και από εκεί. Με τι χρήματα δηλαδή θα μπορέσουν να σπουδάσουν τα δικά μας παιδιά. Δηλαδή ήταν απαράδεκτη αυτή η απάντηση του Υπουργείου. Και αυτό για το αποτέλεσμα είναι ότι πήρα εγώ την γραμματέα του συγκεκριμένου βουλευτή και της είπα: είναι δυνατόν να μας κοροϊδεύετε και να λέτε από εβδομάδα σε εβδομάδα. Χάσανε μια χρονιά και τώρα μου λέτε το Σεπτέμβριο να δούμε και ξέρω εγώ να για δεύτερη χρονιά να αγαπεί. Είσαστε σοβαροί. Καταλάβατε. Δηλαδή, τι θέλει το Σεπτέμβριο να γίνουν εκλογές για να μπορέσουμε να τους ψηφίσουμε και μετά να μας δώσουν σημασία. Αυτό εννοούνε. Κύριε Πέτρο, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που παραπονείστε και καταγγέλλετε. Είναι απαράδεκτο. Συμφωνώ απόλυτα ότι είναι απαράδεκτο. Και έτσι χάνουμε δυστυχώς και όσους φεύγουν και έξω. Τα παιδιά αυτά απογοητεύονται. Κάποια στιγμή αναζητάνε την τύχη του στο εξωτερικό και εκεί υπάρχει αυτή η αιμορραγία στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ που μας πήρατε. Φαντάζομαι σας ακούσανε κάποιοι. Και αυτό το νόημα έχει η επικοινωνία ζωντανή με τους τηλεθεατές, να μιλάτε και να σας ακούνε κάποιοι που ξέρουμε ότι βλέπουν την εκπομπή αυτή και σημειώνουν. Ελπίζω λοιπόν να μας ακούσανε και κάτι να κάνουν για την περίπτωση αυτή. Και πάμε στο Μαρούσι, τον κύριο Βασίλη. Καλησπέρα κύριε Βασίλη. Καλησπέρα κύριε Χαρδαβέλα, πώς είστε, καλά. Μια χαρά. Είσαστε πολύ υψηλού επίπεδου δημοσιογράφος, δηλαδή Φιντανίδης, Πάνος Κόκκας, Φιλιππόπουλος, τέλος πάντων. Ευχαριστώ. Πέστε μου. Αυτή είναι η κορυφαία. Λοιπόν, ήταν πολύ πιο ψηλά από μένα όλοι αυτοί. Ορίστε. Ήθελα να πάω αρκετά χρόνια πίσω. Ναι. Και να σας πω ορισμένα πράγματα τα οποία δεν τα σκέφτηκα εγώ και τα έβγαλα εγώ. Το ότι αυτά τα έχω ακούσει. Μάλιστα. Παίζει ρόλο αυτό. Ακούω. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, θα σας πω το εξής. Όταν πήγα να υπηρετήσω στο ελληνικό ναυτικό, με βάλανε στο Πεντάγωνο σε μια διεύθυνση επικοινωνιών στην οποία υπαγόταν σε εμάς, υποτίθεται. Εν περιπτώσει, μια φορά τις 20 μέρες πήγαινα εκεί τα λοιπά, έκανα φίλο έναν βαθμό, δεν θυμάμαι πώς το λένε αγγλικά. Είναι ναι. Όπως ο δικός μας αντιπασπιστής. Μάλιστα. Λοιπόν, γίναμε φίλοι. Μιλούσα σοβαρά, δεν τους επετέθη λεκτικός ότι μας κάνατε αυτό. Είχα πάρει οδηγίες να μην αρχίσω τέτοια. Ναι. Εκτίμηση και σοβαρότητα, την οποία και μου δώσαν εκείνοι. Εν πάση περιπτώσει, την Μπέργκερς έφαγα, εν πάση περιπτώσει έκανα το τραπέζι σε μια ταβέρνα εκεί, ψαροταβέρνα τότε υπήρχε. Στη Νέα Μάκρη ήταν η Ναυκόμιστα, Naval Communication Station. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, γιατί αυτά τα γράφω κιόλας, θα σας στείλω έγγραφο αρχές Σεπτεμβρίου στο κανάλι. Όποτε λοιπόν, θέλετε. Πήγα Μάρτιο, αρχές Μαρτίου του 81, πήγα να χαιρετήσω. Ναι. Διότι εγώ απολυόμουνα. Λοιπόν, γεια σου Τζόρτζ και τα λοιπά, ξέρει, ναι το ξέρω, αποκτήρεσαι και τα λοιπά, αγκαλιές, φιλιά, λέω με περιποιηθήκατε λέει
και εσύ μας περιποιήθηκες, ας πούμε, με τα καλαμαράκια, μπάσετος. Την ώρα που χαιρετιόμασταν, μου λέει ο αρχιπασπιστής, ναι. Το τονίζω αυτό, ναι. Ξέρεις, μου λέει, τον Οκτώβριο που έρχεται, έχετε εκλογές. Λέω, που ξέρω, τι μου το λες. Μου λέει, μεγάλος νικητής θα είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Λέω, εμένα λέω, δεν με ενοχλεί όποιος και να είναι. Εγώ ούτε εφοπλιστής είμαι, ούτε εργοστασιάρχης. Απλά η οικογένειά μου είναι εύκολη. Τώρα, τι με νοιάζει εμένα, ποιος θα βγει, το είπα έτσι. Λοιπόν, μου λέει, πες και σε φίλους σου, όχι ποιος από που το άκουσες, δεν θα με εκθέσεις, ότι μη φοβόνται τον Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί he is one of us. Γιατί? He is one of us. Είναι ένας από εμάς, ναι. Ναι, εκείνη την ώρα εγώ τα χάσα, δεν ήξερα τι να πω, διατήρησα την ψυχραιμία μου, γυρίζω και με ένα διπλωματικό χαμόγελο, του λέω, θα δούμε, τι να σου πω εγώ τώρα με αυτά που μου λες, έτσι. Να πούμε. Κύριε Βασίλη, ακούσε με να σας πω κάτι, ευχαριστώ πολύ που μας πήρατε, αλλά πρέπει να συντομεύσουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που περιμένουν να μιλήσουν. Εντάξει, αυτή μια κουβέντα που ακούσατε στην είπανε, δεν είναι κάτι σοβαρό, θα έλεγα ότι αυτός που σας είπε ότι είναι ένας από εμάς, δηλαδή ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου τι ήταν, συμμέτοχος σε κάποια περίεργη μυστική ομάδα, υπόγεια, εντάξει, αυτά είναι λίγο... Αλλά εγώ θα περιμένω να μου στείλετε αυτά που έχετε γράψει και να τα παρουσιάσω και από την εκπομπή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πάμε στα Σεπόλια να ακούσουμε τον κύριο Ιωάννη. Καλησπέρα κύριε Ιωάννη από τα Σεπόλια. Καλησπέρα κύριε Χαρδαβέλα. Γεια σας. Χωρίς υπερβολή στην επιτομή της δημοσιογραφίας, χρόνια σας παρακολουθώ. Αυτό είναι ένα γεγονός. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομος γενικά και θέλω να μιλήσω ειδικά για ένα θέμα, αλλά πολύ γενικά μια τοποθέτηση. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε το πιο αποτυχημένο, το πιο τραγικό πολιτικό σύστημα την τελευταία 20 ετία. Αυτή τη χώρα. Δυστυχώς. Ντρέπομαι. Λυπάμαι. Εσείς χρόνια είσαστε στα πράγματα, στα δημοσιογραφικά, γνωρίζετε πολύ πιο καλύτερα, εν πάση περιπτώσει, για το πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, κόπτονται οι κύριοι για τη δημοκρατία. Επικαλούνται τη δημοκρατία. Έχουν κακοποιήσει όλες τις λέξεις. Δημοκρατία. Είναι δημοκρατία να κόβεις συντάξεις? Είναι δημοκρατία να φορολογείς τη μεσαία τάξη για να δίνεις επιδόματα μέσω ΟΠΕΚΑ 3,5 δις στα 90% ξένους, ενώ 10%, και αυτό θα το ψάξετε αυτό, λαμβάνουν μόνο οι Έλληνες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και συνεχίζεται μέχρι και τώρα. Μάλιστα. Έχει γίνει καμιά φορολογική αλλαγή στην εισοδηματική πολιτική? Έχει παραχθεί πλούτος και δεν το ξέρει κανένας? Συνεχίζονται, δηλαδή εγώ είμαι έγαμος, κύριε Χαρδαβέλα, μην ξεχνάμε τις περικοπές της Άγνοιας που έχουν γίνει απόστρατος είμαι. Ναι. Ενός υψηλόβαθμου βαθμού. Ναι. 11.600 μου κόψανε και είμαι στο, να σας πω, δεν έχω πρόβλημα, στα 20%. Δεν παίρνω κανένα επίδομα. Είμαι αποκλεισμένος από όλα τα επιδόματα. Μάλιστα. Συνέχεια, μα συνέχεια καταβάλω συνέχεια χρήματα στην εφορία. Ναι. Εγώ δεν δέχομαι ανεπάγγελτοι σε αυτή τη χώρα να παίρνουν επιδόματα. Δεν δέχομαι κυφήνες, δεν δέχομαι ανθρώπους που δεν προσφέρανε ποτέ σε αυτή τη χώρα να παίρνουν επιδόματα. Θα προτιμούσα οι περικοπές να πάνε, μάλιστα, σε ανθρώπους που είναι ανήμπορους. Γιατί εδώ έχει κακοποιηθεί και η λέξη αλληλεγγύη, την κυριολεξία. Κύριε Γιάννη, δεν ξέρετε για ποιες κατηγορίες άνθρωπου μιλάω. Κύριε Γιάννη, σας αγώ με πολύ μεγάλη προσοχή. Σε πολλά από αυτά που λέτε έχετε δίκιο. Τι να πω. Απλά, επειδή βλέπω ότι έχετε πολλά παράπονα και πολλές αιτιάσεις να καταγγέλλετε το παρόν σύστημα, πολιτικό σύστημα, να σας πω πάρα πολύ απλά ότι περίπου σε 6-7 μήνες θα ανοίξουν οι κάλπες. Εκεί πέρα ο κάθε πολίτης, ανάλογα με αυτά που έχει βιώσει, με αυτά που έχει φορτωθεί, θα πράξει τα δέοντα. Αυτή είναι η δύναμή μας, μία ψήφος. Είναι το μόνο που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, ότι θα επιλέξετε αυτό που κατά τη γνώμη σας μπορεί να είναι ο καλύτερος. Πάμε τώρα στην Νέα Φιλαδέλφεια να ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη. Καλησπέρα κύριε Δημήτρη. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη. Γεια σας. Ναι. Ορίστε, ακούω.
Μ' ακούτε, κύριε Χαρδαβέλα? Βεβαίω. Ακούω. Χαμηλώστε τηλεόραση μόνο για να ακούσετε. Έχω κλειστεί για... τηλεόραση. Ωραία. Να μιλήσω. Παρακαλώ. Επειδή κράτησα κάτι σημειώσει από τη σημερινή σα εκπομπή, ναι, δεν έχω φάει κιόλα για να δω την εκπομπή σα. Mm. Λοιπόν, ο κύριος, εσείς έδειξε το δελτίο ειδήσεων του Blue Sky ότι απόψε στο Πεντάγωνο είναι σε αναμονή ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, στρατηγοί, ναύαρχοι, μην τυχόν γίνει κάποια προβοκάτσια, ναι, από τους Τούρκους, ναι, γιατί θέλουν να έχουν την κυριαρχία στο... Μάλιστα. Στο χώρο το δικό μας. Έτσι. Και δείξτε χθες και τον κύριο Μάζη και τον κύριο Μάδα, δείξτε σας παρακολούθηση. Οι βουλευτές που λένε να παρατηθεί η κυβέρνηση είναι σοβαροί. Ο κύριος Λοβέρντος τον άκουσα στη Βουλή και λέει δεν είναι λόγος να παρατηθεί η κυβέρνηση και τον ψέξανε στο Πασό. Τώρα το τρίτο, το δεύτερο, άλλο ένα τρίο. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε το ανάστημα άνδρο να ζητήσει συγγνώμη γιατί δεν τον ενημέρωσε ο αρχηγός της ΕΕ, δεν θα το επέτρεπε και ζήτησε συγγνώμη από τον κύριο Αντριλάκη για αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και θα εξαρτηθεί τελείως. Και θα δώσουν λεπτομέρειες όλα θα βγουν φωτός, έτσι λέει. Ναι. Λοιπόν, οι βουλευτές, λέει, επιτρέπεται 300 βουλευτές, λέει, να παρακολούνται να εκβουλευτείς, λέει, από την ΕΕ. Εδώ μιλάμε για εθνική ασφάλεια. Εάν οι δύο εισαγγελείς τώρα που πήγε και δεύτερο δώσουν κάποια εντολή που δεν θα το μάθει κανείς. Και αθλητικούς λόγους και παρακολουθήσουν κάποιον και ο κάποιος από τους βουλευτές δεν θα το μάθει, μπορεί να το μάθει και ποτέ. Γιατί είναι ελληνική ασφάλεια. Γιατί τι είναι οι βουλευτές, οι ιερές αγελάδες, εμείς τι διαφορά έχουμε. Και εμάς να μας παρακολουθήσουν. Άμα εγώ είμαι ύποπτος για κάποιο εθνικό θέμα, να με παρακολουθήσει. Γι' αυτό είναι και αν δεν βλέπω τον Ερντογάν που όπου πάει τον έχει δίπλα του. Και πολλοί στην Ευρώπη το διορίζουν να το έχει ο πρωθυπουργός ή ο πρόεδρος. Για να μπορεί να ελέγξει. Το τρίτο και το λιώνο είναι και για τα καρτέλ. Γιατί σε αυτό τώρα μην του γυρίσει και μπούμερα τη αντιπολίτευση, γιατί το έχουν εργαλειοποιήσει πολύ αυτό με το εθνικό μα θέμα, αυτό με την ΕΕ. Για τα καρτέλ που λέει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ότι τα έχετε κανονίσει με τα καρτέλ, άκουσα τον κύριο Σπρέκα στην Βουλή να λέει ότι όταν η ΔΕΗ πούλαγε το ρεύμα φτηνότερα από το κόστος που το έβγαλε στους παρόχους, που σήμερα τους λέτε καρτέλ και έμπαινε μέσα η ΔΕΗ, τώρα δεν λέγατε τίποτα και την σώσαμε τώρα. Μάλιστα. Και τα 500 χιλιάρικα τα έχει πάρει από τη ΔΕΗ. Δεν σας απάντησε η κυρία της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό το ανέφερε η αντιπολίτευση για τα καρτέλ και αμέσως ο Μητσοτάκης λέει βεβαίως θα το ελέγξουν. Αλλά εκεί είναι ανεξάρτητη αρχή, δεν μπορεί κάποιος να πει αμέσως. Έτσι. Να πει δώστε μου, αυτά είναι. Και Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ που μας πείτε και μας τα είπατε όλα αυτά. Εγώ θα μείνω μόνο στο πρώτο θέμα που βάλατε. Πράγματι, γιατί έκανα ρεπορτάζ και δημοσιεύεται και σήμερα στα νέα το θέμα αυτό. Υπάρχει μια κινητοποίηση και μια επιφυλακή και ένα συναγερμό στο Πεντάγωνο, διότι φοβούνται ότι το επόμενο τριήμερο, η εορτή της Παναγίας κλπ. Μήπως ο Ερντογάν, ο οποίος είναι απρόβλεπτος, κάνει κάποια κίνηση εναντίον της χώρας. Δεν είναι πόλεμο, δεν μιλάω για πόλεμο, ούτε για κατάληψη νησιών, αλλά το πολύ απλό είναι να δώσει εντολή να αλλάξει η ρότα αυτό το πλοίο που βγάλανε, το ερευνητικό, το Αμπντουλχαμίν Χάνγκα, όπως έτσι λέγεται, να μπει στα ελληνικά νερά και εκεί πέρα θα έχουμε ζήτημα. Σίγουρα, γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να απαντήσει ουσιαστικά και σκληρά στους Τούρκους, εάν παραβιάσουν πάλι την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Σε πρώτη φάση διπλωματικά, στη συνέχεια, αν χρειαστεί, ακόμη και στρατιωτικά. Ναι, βέβαια, είναι στιγμές κρίσιμες, είναι στιγμές δύσκολες, αλλά δεν μπορείς να αφαιρέσεις το δικαίωμα από τους βουλευτές να εκφράσουν ελεύθερα αυτά που κατά την άποψή σου θα έπρεπε να αλλάξουν ή να γίνουν. Γι' αυτό λένε τώρα να παραιτηθεί ο Μητσοτάκης. Εντάξει, κρίνει ο λαός και θα κρίνει και ο λαός στις εκλογές που έρχονται. Πάμε στο νέο Φάληρο, στην κυρία Διονυσία. Καλησπέρα, κύριε Διονυσία. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα. Είμαι από χθες το βράδυ, είμαι από Παλαιό Φάληρο. Ναι. Που μιλήσαμε χθες το βράδυ. Μάλιστα. Για το θέμα του Υπουργείου Παιδείας με τα λάθη που έχουν δημιουργηθεί και με τον ΕΣΕΠ. Ναι, και μου είχατε πει θα το κοιτάξετε το θέμα. Δεν ξέρω αν το κοιτάξατε, διότι την Τρίτη ανοίγουν οι πλατφόρμες για να κάνουν δήλωση αναπληρωτών τα παιδιά. Το κοίταξα σήμερα το πρωί. Λείπουν τόσοι πολλοί
από τα Υπουργεία και από το Υπουργείο συγκεκριμένο, που δεν, σχεδόν δεν υπήρχε άνθρωπος να μου απαντήσει. Συνεχίζω την προσπάθεια, ελπίζω να προλάβουμε. Πότε είναι η προθεσμία που μου είπατε? Μεσαύριο ανοίγει την Τρίτη, ανοίγει η πλατφόρμα για να κάνουν δήλωση. Τα παιδιά αυτά που είναι απορριπταία, ενώ ήδη τους έχουν αναγνωρίσει όλους τους τίτλους και τους έχουν απορριπταίους, πού θα μπουν, σε ποια πλατφόρμα θα μπουν για να δηλώσουν την περιοχή που θέλουν ως αναπληρωτές? Έχει δίκιο, έχετε δίκιο απόλυτο, είναι θέμα μεγάλο. Βλέπετε, είναι κακές ημέρες. Εγώ σας μιλάω ειλικρινά. Δεν θα φάω, θα πουληθώ, αλλά θα πάω ένδικα. Διότι δεν γίνεται να μου έχετε, να με έχουν αναγνωστεί όλοι οι τίτλοι βασικού πτυχίου, μάστερ, μεταπτυχιακού, αγγλικών, υπολογιστών, επιμορφωτικών σεμιναρίων, και στο τέλος σου στέλνει ένα mail και να σου λέει έλλειψη βασικού τίτλου. Ποιο βασικού τίτλου? Είναι φοβερό. Αυτό έχετε δεχτεί, γιατί τα έχετε επικοινωνήσει όλα τα στοιχεία. Είναι φοβερό. Παλέψτε το, παλεύουμε κι εμείς και μακάρι να καταφέρουμε κάτι. Είναι δυνατόν να μας βάζουν σε αυτή τη διαδικασία? Έχετε κάναμε ένσταση και δίκιο. Να πούμε σε δικαστική. Σας ακούνε. Μας ακούνε, φαντάζομαι. Κυρία Διονυσία, ευχαριστώ πολύ που μας πήρατε. Θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα, γιατί είπαμε ότι οι μέρες είναι περίεργες, οι γιορτές, τα Σαββατοκύριακα, τις Παναγίες λείπουν με άδειες. Δηλαδή υπολειτουργούν τα πάντα αυτή τη στιγμή. Πάμε στο Καματερό, στον κύριο Παναγιώτη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτη. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα. Γεια σας. Σας ακούω πολύ καλά. Θα ήθελα να θέσω ένα θέμα πριν εβδομάδες για το ΕΚΑΣ. Εάν το ΕΚΑΣ, να πούμε, θα δοθεί και πότε θα δοθεί. Γιατί το ΕΚΑΣ τώρα εμείς, όχι, δεν κάνουμε μόνο το ΕΚΑΣ. Κάνουμε γενικά. Ναι. Έχουμε πάει δηλαδή στους τελευταίους, με τους τελευταίους συνταξιούς. Μάλιστα. Διότι πληρώνουμε στη ΔΕΗ παραπάνω, πληρώνουμε στο σούπερ μάρκετ, πληρώνουμε παντού στο ρεύμα, πληρώνουμε στο νερό, πληρώνουμε στο τηλέφωνο, δηλαδή μας παίρνει, μας κόβει το ΕΚΑΣ και μας κόβει άλλα 4 ΕΚΑΣ από πάνω. Πράγματι, είναι έτσι τα πράγματα και είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Καταλάβατε. Το κατάλαβα, κύριε Παναγιώτη. Και είναι, αυτό δεν είναι σωστό. Είναι αδιέξοδο. Δεν είναι σωστό, γιατί δεν είναι και πολλοί συνταξιούχοι, συγγνώμη, δεν είναι και πολλοί συνταξιούχοι που παίρνουν το ΕΚΑΣ, και γι' αυτό νομίζω και τους αφήνεται τελευταίος, νομίζω. Μάλιστα. Κύριε Παναγιώτη, ευχαριστώ. Θα σας παρακαλέσω, θα ήθελα, μαζί με τον κύριο τον Μητρόπουλο, το γύρω μετά τον έχουμε. Να βάλετε εσείς την πλάτη σας λίγο, που είσαστε σωστός δημοσιογράφος, γιατί σας παρακολουθώ χρόνια εγώ, πριν το κανάλι, να δούμε τι μπορεί να γίνει με εμάς. Κύριε Παναγιώτη, θα γίνει αυτό που λέτε οπωσδήποτε και με τη βοήθεια του κυρίου Μητρόπουλου, που θα είναι κοντά μας σε λίγες μέρες, γιατί είναι εκτός Αθηνών τώρα, και θα το παλέψουμε μαζί το θέμα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αφήνω και πάμε στην Αργυρούπολη, στον κύριο Γιώργο, με τον οποίο θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα. Ναι, γεια σας, κύριε Χαρδαβέλα. Γεια σας. Ορίστε. Πριν 3-3,5 χρόνια, ο κύριος Μητσοτάκης στην προεκλογική του εξαρτία, σε μια εκπομπή του κυρίου Αφιά, είχε πει ότι θα καταργήσει την προσωπική διαφορά. Μάλιστα. Δεν τήρησε το λόγο του. Δεν καταργήσε. Και ένα δεύτερο που θέλω να σας πω, ότι στην εκπομπή που καλείται τους κυρίους αξιότιμους βουλευτές, υπουργούς, τι είναι, καλό θα είναι να καλείται και κανένα φοιτητή, κανένα συνταξιούχο, κανένα εργαζόμενο. Έχετε δίκιο, συμφωνώ και θα το κάνω. Και λοιπόν, καλό θα είναι, όπως είπε και ο κύριος προηγουμένως, να βάλετε την πλάτη σας για... Τη βάζουμε όπου με τον κύριο Μητρόπουλο για την προσωπική διαφορά. Κύριε Γιώργο, ευχαριστώ πολύ που μας πήρατε. Να είστε καλά. Καλές γιορτές, καλές διακοπές, αν δεν έχετε πάει. Εμείς θα είμαστε εδώ πέρα και θα δίνουμε τη μάχη μας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά στις Μαρίες που γιορτάζουν σε 2-3 μέρες. Εμείς θα είμαστε κοντά σας πάλι την Τρίτη, όχι τη Δευτέρα που είναι της Παναγίας, να πάρουμε και μια ανάσα. Την Τρίτη, 9:30 το βράδυ, θα είμαστε εδώ. Καληνύχτα.